Αυτό είναι Βασίλη, να ξεκινάει η εκπομπή σωστά. Δεν σκοτώθηκε. Πάλι και παίζει καρέκλα όμως. Καλησπέρα σας, ντουέτο. Ντουέτο. 107,4 by Libero. Ο μεγαλοαθλητής, υπεραθλητής, παύλα μεγαλοδημοσιογράφος πλέον. Εκδότης, με δικό του site. Εκδότης. Και ετοιμάζουμε και άλλα. Πιστεύεις το έψιλον δίπλα στο Φουρτιώτη? Έκραζε το Μένιο, εκπομπή ο Μένιος κανονικά. Φίλε τώρα, αφού είναι φίλος της Πυριδούλας, τι να κάνω. Τι να κάνουμε, όλοι δεν εδώ, μπορούμε να το γνωστοί. Μια οικογένεια είμαστε σε αυτή τη χώρα, όπως και να το κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Ναι. Με τα νούμερα που έχει θα τον κρατήσουμε. Δεν, εμείς δεν κοιτάμε τα νούμερα, κοιτάμε την ποιότητα. Θα το γυρίσεις λίγο στο Βιβάλτι, στο... Στο Βέρντι ή στο Βέρντι. Στο Βέρντι και στο Βέρντι και θα μείνει. Βέβαια. Τέλος πάντων, αν τα λέει καλά για την Ιωάννα Τούνη, θα μείνει στο Έψιλον. Αν δημιουργεί θέματα, να τον ενημερώσει το ενδιάμεσο πρόσωπο. Ωραία. Τι έγινε να πάθει αυτός. Μόνο αυτό λέω. Ρε τι ζούμε. Τέλος πάντων, πάμε παραπέρα. Είναι η εκπομπή του έτο. Με τον Σταύρο Κόλκα, τον Γιάννη Γιαννούλη, διασκεδαστική, δηλαδή entertainment εκπομπή, το αντιλαμβάνεστε όλοι. Μιλάμε σοβαρά για χαβαλέ ταυτόχρονα, έτσι κάνουμε ένα σουξουμούξου, γιατί έτσι είναι το ραδιόφωνο, είναι άμεσο, σας κάνουμε παρέα. Ό,τι έχετε να ρωτήσετε, το στέλνετε FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Έχουμε και βέβαια και τις ειδήσεις, γιατί είμαστε και μεγάλο ρεπόρτερ, οι μηχανισμοί δουλεύουν, τα τσάτ έχουν πάρει φωτιά, μας ενημερώνουν οι υφιστάμενοι για το τι γίνεται. Έτσι γίνεται όταν μεγαλώνεις. Ναι. Ο άλλος νομίζει ότι κάνω εγώ ρεπορτάζ. Ναι. Όχι φίλε, τα παιδιά κάνουν ρεπορτάζ. Εσύ έκανες ρεπορτάζ στη ζωή σου? Τι λες, εννοείται ότι έκανα. Αυτό. Σκυλή του πολέμου ήμουν. Και εγώ ξεκίνησα να κάνω. Ναι, έμαθα. Τα μαθαίνω. Έτσι. Σιγά σιγά θα γίνεις και εσύ ρεπόρτερ. Και θα υπογράφεις ο μπασκετικός Άρδ. Το Άρδ. Άρδ, φίλε. Άρδ, φίλε. Εντάξει. Είναι τιμή μας που τον. Ο κλάδος σας. Ο κλάδος μας έχει πάρει αυτό το παρατσούκλι. Όχι, δεν είναι. Σε μια χώρα που έφαγε τον Κολοκοτρώνη, τον έστειλε φυλακή μετά την Επανάσταση ακριβώς. Άρα μόνο οι δημοσιογράφοι είναι Άρδ. Σε αυτή τη χώρα όλοι οι άλλοι δεν έχουν δώσει ποτέ κανέναν. Ωραία, σε αυτή τη χώρα. Λογικό. Στατιστικά σωστό προφανώς. Κτλ. Κτλ. Αγωνιστική δράση. Αγωνιστική δράση. Ο καλεσμένος μας συνδέεται με το αυριανό παιχνίδι. Αυριανό παιχνίδι. Πήγε εκεί μετά τον Παπάγο. Ναι. Παπάγο ξεκίνησε, το θυμάμαι αυτό. Ξεκίνησε Παπάγο, από πολύ μικρή ηλικία. Ναι, μετά πήγε Πανιόνιο. Τα πήγε Πανιόνιο. Μετά Άρη. Ή όχι, μετά πήγε Ιταλία. Άρη δεν πήγε. Τι λες, ρε. Δεν έχει πάει στον Άρη, ρε. Τώρα με βάζει να ψάχνω. Ψάξε. Τι ρεπόρτερ είσαι. Δεν θυμάμαι μια. Δεν έχει πάει στον Άρη. Μπορεί να έπαιζε το όνομά του. Λες να είναι πως ήταν εμάς ο Φάνης που κάθε καλοκαίρι ερχόταν. Καλά, εντάξει. Έπαιξε Ολυμπιακό. Έπαιξε στην Ευρώπη. Πώς θυμάμαι εγώ μια μαύρη τέτοια στιγμή της καριέρας του. Γιατί να είναι η μαύρη στιγμή? Έτσι τη λέω εγώ, φίλε, είπε στην άσπρη. Wikipedia. Δεν έχει παίξει, βέβαια. Συντοπίτης μου, είναι χωραργό γεννήθηκε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ταλεντάρα, παιχτάρα, αυτός και ο Λιαδέλης. Οι δύο καλύτεροι σκόρερ μετά Γκάλλη εποχή. Έλληνες σκόρερ. Εντάξει, όλοι έχουν καταλάβει ποιος δεν είναι. Δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε κι όμως δεν έπαιξε. Τι να έπαιξε, θα το ήξερα. Πώς θυμάμαι εγώ ότι είχε μια κίτρινη φανέλα, έπαιζε κάπου. Α, στο Μαρούσι είναι. Ναι, στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι, ναι, άντε και εγώ. Το θυμάμαι με και το Μουσταρδί. Αλλά. Τέλος πάντων. Ξεπεράσαμε το σοκ. Τώρα η συνέντευξη θα είναι πιο ευχάριστη. Πώς θα τον υψηκάμε και πει τον Άρη, ρε παιδάκι. Ποιον Άρη, μεγάλε. Μας έβαζε και χέρι. Ρώτησα, ρε φίλε, δεν το παίζω έξω. Δεν ξέρω, ρωτάω. Όταν δεν ξέρω κάτι, ρωτάω. Και δεν επέμενα όταν είπε ότι δεν. Αύριο ο ΠΑΟΚ κάνει. Έχει, πώς το λένε, ένα ρετρό ονόμασε το αυριανό παιχνίδι. Όσοι φίλοι του ΠΑΟΚ πάνε αύριο στο γήπεδο να έχουν μια παλιά φανέλα. Εσύ ποια θα πάρεις, πες μας. Εγώ έχω μια, η οποία δεν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, την έχει η μάνα μου στην καρδίτσα, την πήρα τηλέφωνο. Λέω, μάνα, εκείνη η φανέλα που είναι. Είχα τους Σκάιλς. Είχε Σκάιλς. Είχα Σκάιλς.
μου την έδωσε όταν τελείωσε το... Είχες σκάλες, ε? Είχα σκάλες. Δέσπο έχεις? Όχι. Όχι. Τι άλλο έχεις? Από συμπαίκτες μου. Εγώ τους έδινα από μια φανέλα μετά. Τι είμαι, δεν ξέρω, δεν θα κρατήσει μια μόνο αυτό νου. Δηλαδή δεν πήρε, λέει, όχι, λέει, ξανά τον πρόεδρο. Όχι, λέει, ξανά. Κάντε τον πρόεδρο μαζί, δεν έπαιρνε. Mm. Μετά από τον Μπόνερ. Όχι, ρε φίλε, Γιαννούλη και αυτόγραφο μαζί. Take it. Δηλαδή δεν θα μου πει. Κι εγώ είμαι δύσκολο σε αυτά. Όχι, δεν είμαι δύσκολο. Σε φανέλα έχω πάρει μόνο. Mm. Εγώ να ζητήσω. Πάει να μου δώσει. Να μου πει Σταύρο. Εγώ μόλι τη λένε χρονιά, κάθε χρόνο. Ενό παίκτη έχω πάρει. Κανό άλλο. Ποιανού. Που ζήτησα εγώ όμως. Ναι. Του κοζήσα. Κανέναν άλλον. Κανονικά εσύ δεν έπρεπε να έχεις όνομα από πίσω. Εγώ έχω, δηλαδή, και σκέτη. Ναι, εσύ δεν έπρεπε να έχεις ενός παίχτη, ενός προπονητή. Αν έχω ενός... όλες τις φανέλες του ΠΑΟΚ χωρίς όνομα. Ναι, χωρίς όνομα. Απαγορεύεται να όλες. Έχεις ένα παίχτη εσύ. Όλες τις φανέλες έχω χωρίς ναι, όνομα. Ναι, αυτό όμως απαγορεύεται να έχεις. Μοναδική φορά εσύ, στη ζωή έτσι μου. Έτσι πως σε ξέρω εσένα, ναι. Προσωπικά εννοώ, όχι ναι. Τα αρδάκια. Που λέει ο φίλος ο παπάς, τον οποίο είμαι οριακά να τον ορμήξω. Και εγώ οριακά είμαι να τον μπουμπουνίσω. Ναι, τέλος πάντων. Πάρα πολύ καλά, κρατιέμαι. Και εγώ κρατιέμαι. Ναι. Είναι τυχερός που δεν με έχει συμπαίχτη. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο δεν λέω. Ωραία. Εσύ δεν πρέπει να έχεις φανέλα από αθλητή. Είμαι 20 χρόνια δημοσιογράφος. Είσαι ΠΑΟΚ, ας πούμε. Είσαι ΠΑΟΚ. Αυτά τα τέσσερα γράμματα. Δεν είσαι. Δεν μπορείς να ταυτιστείς με κανέναν παίχτη. Συμφωνώ. Σου λέω απλά λοιπόν, από όλη μου την καριέρα. Ναι, εντάξει. Ωραία. Ούτε ο μοναδικός που ζήτησα φανέλα από τον ίδιο είναι ο Κορσίσσα. Κανείς άλλος. Ναι. Γιατί όμως. Φίλε, δεν έχω συναντήσει εγώ τέτοια προσωπικότητα στην καριέρα μου. Τέτοια σενικούρα και παιχτάρα παρότι στα τελευταία του που ερχόταν από το Κατάρ που ήταν απροπόνητος. Πού. Δεν έχω συναντήσει. Που στον ΠΑΟΚ δεν προσέφερε αγωνιστικά πολλά, αλλά ο τρόπος που αντιδρούσε μετά την ήττα. Προσπαθούσε να φέρει την ομάδα ξανά γρήγορα να συνέλθει. Εντάξει, γι' αυτό ήταν και τόσο μεγάλος παίκτης. Δεν είναι πάρα πολύ σύνθετο το θέμα που έχω στο μυαλό μου και γιατί οδηγήθηκα να πάω σε αυτόν να πάρω μια φανέλα. Και είναι η μόνη που έχω. Που τη ζήτησα εγώ. Έχω και άλλες που μου τις δώσαν οι ίδιοι παίκτες, αλλά είναι ρετρό. Ναι. Πάντως αύριο αυτό θα γίνει στο Παλατάκι. Θα μας πεις με την μπλούζα θα πας. Πρώτον... Μην πας με τη δικιά σου. Δεν πάω με τη δικιά μου. Εντάξει, είναι ψωνίστικο. Πρώτον τελώς. Και να ήθελα να πάω, τις έχει κλειδώσει ο πατέρας μου, γιατί όποιος μου ζήταγε τον έδινα. Και στο τέλος θα μείνω εγώ χωρίς και δεν θα έχουν τα παιδιά μου να... Δεν έχεις μια μπλούζα. Έχω και τις έχει κρυμμένες ο πατέρας μου. Πάρω τηλέφωνο. Τη δίνω εγώ. Μου λέει άλλο, φέρω την μπλούζα και πάω εγώ τη δίνω. Και μετά λέω πόσε μείνανε. Δεν έχει λέω πατέρα. Μία άσπρη, μία μαύρη, τέλο. Πάρε αυτή που έχει. Δεν έχει κανένα παιδάκι και θα μου πει Θείο Γιάννη, δώστε μου τη φανέλα. Τι θα τον πω, όχι. Και να μου κατεβάσει τα μούτρα. Πάνε εκεί και οι μπαμπάδε κάτι. Τι, τραπέζι, τραπέζι. Δεν μπορώ. Βλέπω παιδιά να κατεβάζουν τα μούτρα, δεν μπορώ. Άστο. Άστο γι' αυτό. Πάρε καμία. Πάρε αυτή. Α, θες να τους τρολάρεις. Τι. Να τους σκίσεις αύριο στο ρετρόφιλε. Να τους ξεφτυλίσεις όλους. Τι. Να είσαι το επίκεντρο. Τι. Τώρα να μάθεις να λειτουργείς μηντιακά. Για πες. Πάρε μία του Άρη, ρε. Που φορούσες Γιαννούλης. Εγώ νόμιζα να πεις πάρε μία του Πανιωνίου. Όχι, τώρα δεν μπορώ γιατί. Έχεις του Άρη, κράτησες. No comment. Δεν κράτησες. Τι θα κάνω, μουσείο θα κάνω. Δεν ξέρω ρε φίλε. Με έχει καμία φωτογραφία εμένα. Πολύ ωραίο μουσείο. Με έχουν καμία φωτογραφία μέσα εμένα. Πολύ ωραίο μουσείο. Έχει κάνει ωραίο μουσείο έχει κάνει, ναι. Πολύ ωραίο. Να πήγαινε να δεις μια φανέλα σου, γιατί κακό είναι. Να μου ζητήσουν. Μου ζητήσουν, θα αλλάξουν μια καινούργια. Όχι, εντάξει ρε. Εγώ αυτό θα έκανα στη θέση σου, θα τους τρόλαγα εντελώς. Θα πήγαινα με την μπλούζα σάτο, τι είχατε τότε. Ποιο σάτο, ρε. Στη Μωρόν. Πότε ήταν ο Άρη Σάτο, ρε. Τελευταία χρονιά του Γκάλι πρέπει να ομολογήσω κάτι στον αέρα. Τώρα εντάξει, είναι λίγο καφρίλα αυτό που θα πω. Αλλά το ξέρει ότι από την ώρα που διαφήμισε ο Άρης αρχικά τη στη Μωρόν. Τη μαστίχη, ήσουν μικρό. Ναι, ναι. Δεν αγόρασε ξανά στη Μωρόν.
Εσύ. Ποτέ. Αυτές που καίγανε ήταν. Μετά, ναι. Μετά, διαφημίζει αγνό. Ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχω πάρει τίποτα αγνό. Τίποτα, φίλε. Και το αγνό ελληνικό αυτό, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει. Μια φορά πήρα ένα κεφαλοτήρι. Στην, κατά λάθος είχε μικρό το κόκκινο το αγνό, το είχε μικρό. Ωραία, και δεν το είδα. Και αρπάζω το κεφαλοτήρι γιατί βιαζόμουν και στην, στο ταμείο το βλέπω. Λέω μισό λεπτό, λέω. Να κάνω αλλαγή. Πάω πίσω τρέχοντας, λέω παίρνω τα άλλα, μέχρι να πετάσει τα άλλα και πήρα να με βγάλω. Εντάξει. Παρότι το αγνό μπήκε μετά στη φανέλα του ποδοσφαίρου. Ναι, μπήκε. Ήταν πλήγμα και είχα μια. Με τις ριγές. Ασπρόμαυρες ριγές. Και άσπρη είχε και μαύρη είχε. Ναι, ναι. Ωραία. Θυμάμαι. Αλλά ήταν τόσο μεγάλο το πλήγμα στην ψυχολογία μου και στην παιδική αθωότητά μου. Ναι. Που μπήκε πρώτα σε αυτούς. Που δεν πήρα ξανά ποτέ αγνό. Ποτέ. Και βέβαια έκλεισε. Και εννοείται πόνι, παπούτσι. Δηλαδή. Δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω. Ο Μπάνε τι φόραγε με τον, με τον Γκορφά, τι είχαν βάλει. Δεν είναι Ρεξόνα, είναι Αναστόπουλος. Δεν έχει να κάνει με τον Άδη. Ξέρεις τι έχω κάνει και διαφήμιση. Τι διαφήμιση έχει κάνει. Oh. Απ' το δω αυτό. Για λέγε, τι διαφήμιση. Θα το δω στο YouTube. Θα το ανεβάσουμε. Δεν είναι ακόμα, δεν είναι ακόμα έτοιμο. Τι διαφήμιση έκανε, τι διαφήμιση. Γάλα. Τι γάλα, ρε. Γάλα, ρε. Υπάρχει εταιρεία ή έκλεισε. Υπάρχει, ρε. Πιο μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα. Είναι. Εσύ διαφήμιζες φαγή. Mm. Σοβαρά, μητέ. Ναι. Με Φιλίππου, τότε που ζούσε στην ΑΕΚ. Πήγε στην ΑΕΚ, δεν πήγε στην ΑΕΚ. Αλλά τι, πώς έγινε αυτό. Ρε, χαζός είναι αυτός. Τι λέει, εδώ, ό,τι να είναι. Έχει τώρα πάρει φόρα, εδώ, ό,τι ξέρει τι λέει. Βλέπει κίτρινα, πριν είδε κανένα όνειρο τώρα, κανένα κίτρινο στο όνειρο. Όλοι Άρη και Μαρούσι και Άρη, είδε τίποτα κίτρινο στον δρόμο. Πώς πήγε στη φάγη, ο Φιλίππου δεν ήταν εκεί. Ναι. Πώς πήγε, σε πήρε σένα. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει θες τόσα λεφτά, ανέλο. Μπαμ, πάρτα. Έτσι πήγα. Τι πήγα. Και δεν είχε παίκτη στην ΑΕΚ αυτό να πάει για διαφήμιση. Α, του πάλι με την ΑΕΚ, κόλλησε. Εγώ αν έχω την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Ναι. Θα πάρω κανένα δυο. Πήγαινε ο Πάου κάτω στην ΑΕΚ, τρέχει 30. Τι να πάρει την ΑΕΚ. Δεν αυτό. Πηγαίναμε κάτω, μόλις φτάναμε στο αεροδρόμιο, μας πέραν τηλέφωνο, ήρθατε όλοι. Ναι, όχ. Έτσι μας λυκάναμε. Και ξέρεις τώρα, χωρίς κινητό, πολύ κινητό. Στο ξενοδοχείο, λέει, έλα, είστε όλοι. Ναι, όλοι. Πάρε 20 κεφάλι. Πάρε Ολυμπιακή 20 κεφάλι, πάρε Παναθηναϊκή. Μετά έρχεται ο Παρατούδης, καλημέρα σας. Και καλή διασκέδαση. Η διάμιση το προσωπικό σας έβγαινε καλή συνέχεια. Πρέπει να δω διαφήμιση της Φάγη, φίλε. Θα τη δεις. Φάγη είναι πιο αθηναϊκή όμως. Πολύ. Ναι, δηλαδή εδώ είμαστε με μεγάλα. Κάναμε πολλά, κάναμε κι άλλες. Κάναμε 3-4 διαφημίσεις. Πόσες παίξανε? Όλες. Πώς δεν το θυμάμαι εγώ αυτό, ρε. Άκου εδώ, έχουμε. Έχει πλάκα αυτό. Έχουμε υπογράψει 3 χρόνια συμβόλαιο. Με τη Φάγε. Με τη Φάγε. Ναι. Εντάξει, ξέρεις τώρα έχουμε πάει 5 άτομα εκεί πέρα. Και πίνετε διαφήμιση και οι 5 που πήγατε, μόνο στη διαφήμιση πίνετε γάλα. Για λέγε. Ναι. Ναι. Όχι. Τέλος πάντων. Μας φέρνουν και τα συμβόλαια αυτά, πορωμένοι, εμείς να γελάμε. Μας λέει, το minimum λέει 3 χρόνια. Ήταν πριν την Εθνική ακριβώς. Καλοκαίρι ήταν η επόμενη του πρωταθλήματος. Του 93. Όχι, το 99. 1999. Παίζει, έχω πάει, είμαι εγώ, ο Μπαλογιάννης, ο Μιχάλης ο Κακιούζα από την ΑΕΚ, ο Αλβέρτης και ο Παπα-Νικολάου. Και έχουμε πάει εγώ, ο Μπαλογιάννης και ο Κακιούζης μια μέρα πιο πριν, γιατί έπαιζε τελικός πρωταθλήματος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Mm. Κάνουμε εμείς τα πρώτα, γιατί κάναμε και ατομικές διαφημίσεις και ομαδικές, ξέρεις αυτά. Την άλλη μέρα ξεκινάνε από Αθήνα 9-10 ώρα το πρωί να έρθουνε. Στο ίδιο αυτοκίνητο είναι ο Παπα-Νικολάου, που έχει χάσει το πρωτάθλημα, ναι. Και είναι κλαψομούν. Και είναι Αλβέρτης σουρωμένος από το ξενύχτη που έχουν πάρει το πρωτάθλημα. Και είναι τώρα. Δύο μαζί. Ναι. Τρεις ώρες στην Καλαμάτα έγινε. Κάπου σε ένα χωριό στην Καλαμάτα πήγαμε. Ναι. Και είναι τώρα αυτοί οι δύο. Δεν ανταλλάξαν ούτε κουβέντα. Γιατί 10 ώρες πιο πριν παίζαν τον τελικό. Yeah. Δεν είχαν καλή σχέση μεταξύ τους αυτοί. Τότε δεν είχαν, μετά γίναν κουμπάρι. Τι να έχεις καλή σχέση Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το πρωτάθλημα. Καλά, ο Αλβέρτης Ολυμπιακός ήταν. Τι... Εντάξει, ο Φράγκη είναι, αλλά. Πώς θα φέρνει ζωή, φίλε. Πώς θα φέρνει Ολυμπιακός ο Αλβέρτης. Άλλωστος Ολυμπιακός. Και στο πήγε ποδόσφαιρο... από την Γλυφάδα, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πήγε στον Παναθηναϊκό, ξέρει πώς πήγε. Ξέρει τι αντάλλαγμα πήρε η Γλυφάδα. Τίποτα, καμιά φόρμα, τι. Έναν πολίστα.
Σοβαρά μιλάς. Σοβαρά μιλάω. Θα έχει πορτιέρες εκεί στην περιοχή τώρα. Ποιος ήταν? Δεν θυμάμαι. Τώρα, όχι, δεν το θυμάμαι. Αλλά η μεταγραφή του ήταν, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια δραχμές τότε. Και ένας πολίστας που τον πληρώσαν για 1 χρόνο. Ποιος ήταν αυτός ο πολίστας? Είναι γνωστό. Άμα φαντάζει το πατήσεις, να είναι ο. Πώς δεν είναι, δεν είναι γνωστός. Όχι, ο Μαυρωτάς. Όχι, ρε. Να ήταν και ο πολίστας Ολυμπιακός. Α, να πήγε εκεί στην Γλυφάδα για να φύγει ο Αλβέρτης. Κάποια στιγμή, όταν είμαστε στον Παναθηναϊκό, κάποια στιγμή λέει, πάει στον φροντιστή, ο Γαύρος, ξέρω εγώ, στο ποδόσφαιρο. Και σφίγγει την κροθιά του. Εκεί τώρα δεν κατάλαβα, ξέρεις, λέω, θα έχασε ο Ολυμπιακός, λέω, και ο άλλος είναι τόσο πορωμένος, ξέρεις ότι έχει τατουάζει το τριφύλι ή κάτι τέτοιες βλακίες. Έτσι ξέραμε, δηλαδή έτσι λέγανε. Και λέει, κέρδισε ο Ολυμπιακός, 3-0, κάτι τέτοιο. Πιάνω τον Αλβέρτη, λέω, τι έγινε, του λέω, Γαύρος είσαι. Όχι ρε, και ξέρεις, μου το έπαιζε βαρύ πεπόνι, Γαύρος είναι. Καλά, τι, γνωστό της. Α, είναι και γνωστό. Είναι γνωστό, το λένε, δεξιά και αριστερά όλοι. Αλλά, Γαύρος είναι Γαύρος. Εντάξει, με λένε. Τα έκανε, την έκανε τη δουλειά του. Να σου πω κάτι. Τώρα, με κάποιο είναι και από μικρή ηλικία, δηλαδή μεγαλώνεις σε 10 χρονών, 15 και ξαφνικά πας σε άλλη ομάδα, δεν τον πεις, όχι, δεν πάω στον Παναθηναϊκό γιατί είμαι Ολυμπιακός. Εγώ έχω στην καριέρα μου συμμαθητή μου σχολή δημοσιογραφίας που ήταν στη Θήρα 7. Ναι. Τον έχασα κάποια χρόνια και μετά ήταν από τους κορυφαίους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Εντάξει, τι είναι αυτό. Όχι, καλά, και το νιώθει κιόλας. Δηλαδή. Κοίταξε, άμα είσαι επαγγελματίας, τώρα και εγώ έχω δει όλοι παοξίδες που θυμάμαι ξαφνικά τώρα είναι σε άλλες ομάδες που ήταν φοιτητές στη Θεσσαλονίκη. Εγώ όμως δεν ήξερα τι ήτανε. Ή ήτανε, ξέρεις, μικροί, αλλάξανε πόλη ή αυτό. Δουλειά είναι, φίλε. Όπου δουλειά. Ποιος ήτανε ο παοξής που έπαιζε σε άλλη ομάδα και το συζητούσατε? Ποιος ήταν παοξής? Σε άλλη ομάδα να παίζει. Και όποτε βρισκόταν αντίπαλοι να γίνεται χουλιά μας. Είχε αρκετούς τώρα. Ξέρεις, δεν το λέγανε, αλλά ερχόταν και ξέρεις, έτσι πως χαιρετάνε. Εντάξει, δεν πιστεύω να με θαύμαζε τόσο πολύ ο κάθε αντίπαλος που να μου το λέει. Ο Λιμιάτης πάντα το έλεγε. Ξέρεις εσύ κανέναν? Δεν θυμάμαι. Εγώ όχι θυμάμαι, δηλαδή μου έρχεται τώρα στο μυαλό, αλλά κάποιος θα είναι. Ωραία. Πάμε, Γιαννούλη. Θα στηρίξουμε λίγο τους χορηγούς μας. Βέβαια, τους στηρίξουμε. Σπα Πριβέ. Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica. Χαμάμ, σπα. Ωραία πακέτα, οικονομικά πακέτα και οικογενειακά πακέτα. Τζακούζι, σάουνα, όλα. Και Πριβέ καταστάσεις, γι' αυτό λέγεται και Σπα Πριβέ. Να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Να κλείσετε μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, τι γουστάρετε. Αλλιώσετε. Να λιώσετε. Σπα Πριβέ. Μπείτε και στο Facebook, στο Σπα Πριβέ Official για να δείτε, να πάρετε μια γεύση. 53580 το τηλέφωνο. Και όλα καλά. Big Shoes. BigShoes.gr για παπούτσι. Από 46 για άντρα και πάνω. Και από 42 και πάνω για γυναίκα. BigShoes.gr. Όποιος δεν βρίσκει το νούμερό του στην αγορά, εκεί βρίσκεται το Big Shoes για να δώσει τη λύση. Ότο Καλογεράς. Ότο Καλογεράς, βέβαια. Πάω στο αμάξι μετά από πτώση σε γκρεμό και το παίρνεις πίσω καινούριο. Brand new. Δεν κάνει να λέμε πολλά. 3 καταστήματα. Μπείτε otokalogeras.gr για να βρείτε και τις οικονομικές λύσεις που προτείνει και τις παροχές που έχει και τις ασφαλιστικές που δουλεύει. Με όλες δουλεύει. Με τα πάντα. 25 χρόνια εμπειρίας. Otto Καλογεράς. Και βέβαια. Και βέβαια, Γιαννάρα, την άλλη εβδομάδα έρχομαι. Γιάννης Μαλλιάς. Και με νέα τραγούδια. Έγραψε. Έχετε γράψει τραγουδάρες. Ακόμα δεν πρέπει να το ακούσαμε. Είναι φοβερό. Είναι δύο φοβερά. Πρέπει να συνειδητοποιηθούν. Ναι, δεν ξέρω πώς θα κάνουν αυτοί. Να τα καταχωρήσουν και αυτά. Πνευματικά δικαιώματα όμως. Ναι. Μας έλεγε ο πατέρας Πλάτωνας που τον φάγανε, δεν θυμάσαι. Ναι, άρα είναι δυνατόν. Θα σου πω μια είδηση. Εγώ πάντα τη γράψει εσύ τώρα. Εσύ πρώτος μάγκας. Εγώ όταν θέλω να τσεκάρω κάποιον. Bullying. Αν είναι καλό παιδί ή σκατόψυχος, ναι. Του λέω κάτι, αλλά το λέω μεταξύ μας. Μην γραφτεί. Ωραία. Και λες πέντε διαφορετικά, σε πέντε διαφορετικούς. Μπορώ να του πω και παπά, ρε. Ναι, παπά. Ναι. Και θα καταλάβω ή ότι όταν ο ίδιος το κάνει θα το καταλάβω, εννοείται, και θα καταλάβω με ποιον μιλάει. Και πού τα ρίζει. Δάσκαλε.
Πρέπει να μεταμάσεις αυτά σιγά σιγά. Εύκολα είναι. Εύκολα είναι. Λοιπόν, Μπιλί, από σήμερα είναι δάσκαλος. Έτσι θα το φωνάζω. Μαλλιάς. Μακρυγιάννη 46, κομμώσεις ανδρών υψηλών προδιαγραφών. Έκανα και ρήμα. Τι άλλο Τρίτη έκανα. Έρχομαι να με τα πάρεις όλα και να ακούσω και τις τραγουδάρες σου. Πάμε διάλειμμα. Να είμαστε μετά το παρέντο διαφημιστικό διάλειμμα. Με τον Γιαννούλη να ασχολείται με φόρμες. Θα πάω πάρεις φόρμες. Θα σε στείλω πουθενά ή νιώθεις. Νιώθω. Τι να νιώθω, δύο φόρμες. Νιώθεις δηλαδή εγώ. Έχει εκπτώσεις. Έχω πάθει σοκ. Θέλω να τα αγοράσω όλα. Έχω φόρμες. Γυμνάζεσαι. Τι συνδρώνεις. Χαζό. Συνδρώνεται. Ποτέ. Εγώ δεν γυμνάζομαι. Γιατί να γυμνάζεσαι. Γυμνάζομαι. Περπατάω όλη την ώρα. Άλλο το περπάτημα, άλλο το. Εγώ το έχεις. Φαντάζομαι το έκανα και αυτό. Ε. Φαντάζεσαι να μην γυμναζόμουν. Then you got hit, and you should have known better. Faster we ride. Έχουμε τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι συντοπίτης μου, το ξέρεις αυτό. Για πες. Είναι χωραριώτης. Δεν είναι χωραριώτης, γλυφαδιώτης πρέπει να είναι. Όχι, εγώ στο χωραργό το θυμάμαι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε. Γιώργος Διαμαντόπουλος μαζί μας. Τι κάνεις? Τι κάνουμε, καλά? Χωλαριώτης τελικά είσαι ή γλυφαδιώτης? Παπαγιώτης είμαι, αλλά με πουλα γλυφάδασα πολλά χρόνια. Δεν πετύχαμε τίποτα. Εγώ πώς δεν θυμάμαι χωλαργό. Γεια σου Γιώργα ρε. Τότε στον Παπάγο λογικά τον έπαιζες. Από τον Παπάγο, όχι όμως. Κανονικά Παπαγιώτης. Ναι. Τι γίνεται, τελείωσε η καριέρα σου? Γιατί μέχρι πρώτη μας έπαιζες από ό,τι έβλεπα δεξιά-αριστερά. Έπαιζα, τώρα εντάξει, σταμάτησα, φτάνει. Όχι ρε Γιώργο, παίξε ρε, εδώ παίζω εγώ ακόμα. Παίζω Γιαννούλες. Και, κάνω παπάδες όπως είναι γνωστό. Αλλά χάνει πάντα για ένα πόντο, να ξέρεις. Φίλε, πραγματικά θαυμάζω το κουράγιο σου που παίζεις ακόμα. Ωραία, καλά περνάμε βρε, παίζουμε. Όντως είναι όσο μπορείς να παίζεις, καλό είναι. Καλό είναι να συνεχίζεις. Εσένα δεν σου λείπει τώρα που σταμάτησες? Μου λείπει πολύ. Υπάρχουν στιγμές που μου λείπει αρκετά. Γιατί δεν το είχα και στο μυαλό μου, δηλαδή να σταμάταγα φέτος. Αλλά προσπαθώ μέσα από παιχνίδια, είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με βετεράνους της Εθνικής, να ξεχνιέμαι. Μάλιστα. Τι έγινε, πώς και έτσι ξαφνικά σταμάτησες, έγινε κάτι? Ή ξύπνησες ένα πρωί και είπες αντίο? Απλά είχα περιπτώσει μόνο μακριά από την Αθήνα και επειδή ήθελα να είμαι στην Αθήνα φέτος λόγω του παιδιού, δεν μπορούσα να λείπω. Στην Αθήνα, όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχουν ομάδες τίποτα σοβαρές. Τρεις και καλές είναι, ναι. Οπότε το να ταλαιπωρήσει, να τρέχεις δεξιά και αριστερά χωρίς κανένα νόημα, πήρα αυτή την απόφαση. Πλάκα τώρα με τον Πανιόνιο φέτος να ανεβαίνει, άμα ήταν λίγο καλύτερα, δηλαδή είχαν λίγα λεφτά και με το Περιστέρι του χρόνου να ανεβαίνει και αυτό που είναι τρένο στην Α2, μια χαρά θα γινόταν η Αθήνα μπασκετικά. Λίγο ο Πανιόνιος μας τα χάλασε, έτσι δεν είναι? Εντάξει, κοίτα, τώρα ο Πανιόνιος έχει πολλά προβλήματα. Όταν μια ομάδα φτάνει, μια ιστορική ομάδα να πηγαίνει στη Β' Εθνική, να επανέρχεται με δύο πρωταθλήματα και να βλέπει πάλι να είναι τελευταίο και πρώτο φαβορί για κάτω. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πολλά θέματα. Τι χαμός είναι αυτός, μωρέ? Και εγώ το σκεφτόμουν τις προάλλες. Δηλαδή, και έχω παίξει και στον Πάνιο. Εγώ τρία χρόνια έχω παίξει. Ο Γιώργος έχει παίξει πιο πολλά. Πόσο ήσουν, 4-5, Γιώργο, εκεί? Εγώ ήμουν 5 χρόνια και οι δύο προλάβαμε καλές εποχές και εσύ προλάβες. Καλές εποχές, εννοούμε ότι ήταν ο Λιανός. Και πιο πριν που ήταν με εσάς, που... Ήταν γεμάτο το γήπεδο, μα και τώρα είναι. Έχω προλάβει τον Πανιόνιο και στα πολύ καλά, χωρίς να έχει επενδυτεί τεράστιο. Έπαιζες και εσύ, θυμάσαι πολύ καλά και εσύ είσαι ένα πολύ μεγάλο όνομα τότε για τον Πανιόνιο, αλλά θυμάσαι ότι υπήρχαν μέσα στη σύνθεση ονόματα, όπως και στο παρελθόν. Τώρα βλέπεις ότι οι ξένοι είναι όχι μέτροι, είναι κάτω του μετρίου. Βλέπεις, είναι δηλαδή... χιλίων δολαρίων είναι αυτοί οι ξένοι. Ναι, να έχουν 4 και 5 πόντους στο παιχνίδι τώρα, ξένοι Αμερικάνοι. Και ουσιαστικά ο μόνος Έλληνας που συμμετέχει είναι ο Σακελαρίου, ο οποίος αν υπήρχε ένας Πανιόνιος νορμάλ, δεν λέμε κάτι το φοβερό,
ξέρεις πολύ καλά ότι θα ήταν ένας πολύ καλός ρολίστας, ας πούμε. Backup, ναι, μια αλλαγή καλή. Στο μεταξύ, καλά κάνει ο Γιώργος και θέτει το θέμα των ξένων, γιατί αν κάποια ομάδα ήταν value for money, οι παίκτες που έφερνε παραδοσιακά οι Αμερικάνοι ήταν ο Πανιόνιος. Δηλαδή, ναι. PJ Brown, θυμάμαι εγώ, Stokes, Turner, Dickings, δηλαδή... Ό,τι και να είχε από Αμερικάνους ήταν σημείο αναφοράς, δεν ήταν τυχαίοι παίκτες. Πάντα ο Πανιόνιος έπαιρνε καλούς ξένους, πάντα είχε καλή ομάδα, πάντα ήταν δύναμη, ήταν η τέταρτη δύναμη. Εγώ θυμάμαι τι, όταν πηγαίναμε να παίξουμε στον Πανιόνιο και πηγαίναμε σαν οπαδί τότε με τις δεκάδες. Καλά, έχουμε κάτι κατηφόρες μέσα στον Πανιόνιο που έχουμε φάει. Με φάνη και γυαλάκι. Εντάξει, το μπάσκετ ήταν διαφορετικό τότε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για να περάσουν, ας πούμε, από τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή και τον Πανιόνιο ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό. Και με γεμάτα γήπεδα και ξέρεις, ο χαμός. Παρακολουθείς. Μας καλοποίησε λίγο το τελευταίο του ΠΑΟΚ. Έδωσε λίγο ενδιαφέρον με τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον πήγαμε να κοντράρεται κάποιος. Και κοντραρέστηκε εντυπωσιακά, μπορείς να πεις. Εντάξει. Δηλαδή δεν ήταν απλά ότι ήταν ένα παιχνίδι συγκυριακό, ήταν ένα πλάνο που δούλεψε σε 40 λεπτά και έδωσε μια νίκη. Δεν ήταν κάτι ότι... Εντάξει, ο Πάο και ο Άρης είναι ομάδες που έχουν πολύ μεγάλη δυναμική. Δηλαδή και ο Ηρακλής και ο Πανιόνιος δεν μπορούν να φτάσουν αυτές τις δύο ομάδες. Ακόμα και στα καλά. Δηλαδή ο Πάο και ο Άρης έχουν γήπεδα μεγάλα. Έχουν τις πρόβλικες να χτυπήσουν τέτοια παιχνίδια ακόμα πιο εύκολα. Παρακολουθείς γενικά, δεν είναι δηλαδή ότι... Ναι, συνέχεια, συνέχεια. Ωραία, άρα μπορείς να κάνεις και μια έτσι ανάλυση τι να περιμένουμε αύριο από το ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Εντάξει, με βάση τη λογική και με το έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ μάλλον αυτή την περίοδο, με την άνοδο του ΠΑΟΚ, ότι δεν υπάρχει θέμα νίκης. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο φαβορί. Όταν ο Πανιόνιος έχει μόνο μία νίκη σε όλο το πρωτάθλημα, τι να συζητάμε τώρα, να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία, που προέρχεται από δύο νίκες μεγάλες. Γεγονός είναι αυτό. Ναι, ναι, είναι... Έχει στο μεταξύ άλλο μουλοχτό πολύ ωραίο παιχνίδι, η αγωνιστική. Παίζει Λαύριο Προμηθέας. Οι δύο ομάδες δηλαδή... Λαύριο Προμηθέας, ναι. Ναι. Που δύο ομάδες που έχουν μπει σφήνα για την τετράδα, τέλος πάντων, πολύ δυναμικά. Πώς το εξηγείς αυτό? Σε αυτές οι ομάδες το Λάβδο έχει πάρει πολύ καλούς ξένους. Για να πάρεις ξένους, και ο Γιάννης το ξέρει τώρα καλύτερα, δεν χρειάζεται μόνο να έχεις πολλά λεφτά. Πρέπει να το κατέχεις, να ψάχνεις και λίγο. Βλέπουμε ότι και ο Κολοσσός έχει καλούς ξένους. Ναι, ναι. Έχει ψάχνονται, αυτές οι ομάδες ψάχνονται. Ίσως επειδή δεν έχουν και τα λεφτά τα πολλά, ψάχνονται παραπάνω. Πόσο εύκολο όμως είναι τώρα, το Λαύριο έχει 6 Αμερικάνους. Πόσο εύκολο είναι να βρεις χημεία, να ταιριάξουν, να μην είναι προβληματικοί χαρακτήρες? Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι η πρώτη φορά που το καταφέρνει. Το ξανακατάφερε και άλλη χρονιά. Δεν είναι έτσι θετικό, αλλά παράλληλα παράδοξο? Ναι, με τόσους Αμερικάνους η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις εύκολα ομάδα. Απ' την άλλη όμως μπορώ να σου πω ότι και αυτό δεν είναι και τραβηχτικό. Δηλαδή ο κόσμος θέλει και τους Έλληνες μέσα. Δεν ταυτίζεται με τον Αμερικάνο τόσο πολύ, όσο θα ταυτιστεί με ένα καλό Έλληνα παίχτη. Το Λαύριο είναι ομάδα που δεν μπορεί να πάρει από τους κορυφαίους Έλληνες, οπότε αναγκαστικά πάει σε Αμερικάνους. Δεν έχει και την Ευρώπη να πεις ότι παίζει και ευρωπαϊκό και κάτι άλλο δηλαδή. Παίζουν πολύ, δηλαδή, πολλά πράγματα μέσα. Οι παίκτες που είναι στον ΠΑΟΚ τώρα τους βλέπει, είναι μεγάλο κίνητο το ότι παίζουν. Είστε και στο Champions League, τους βλέπει κόσμος. Γιώργο, έχεις ποτέ καμιά κρούση από τον ΠΑΟΚ? Είχα την εποχή Αλεξόπουλου. Ναι. Είχαμε φτάσει πολύ κοντά. Δεν έγινε γιατί δεν με πουλάγαν τότε το Μπαπάγο. Έχει τύχει αρκετές φορές για Θεσσαλονίκη, να σου πω την αλήθεια, ήθελα πάντα στη Θεσσαλονίκη να παίξω, δεν τα κατάφερα. Να ξέρεις, είχα πει μια φορά τον Αλεξόπουλο, ξέρεις τώρα που δεν, ξέρεις ο ΠΑΟΚ τότε εκείνη την εποχή δεν ήταν που ψάχναν νεαρούς και ναι, να φτιάξουν, δεν ξέρουν έτοιμος παίχνουν το αθλητισμό αυτά. Και τον είχα πει, λέω, μήπως πρέπει να πάω να πάρουμε το Διαμαντόπουλο, τον είχα πει. Ναι. Και μου λέει, δεν ξέρω, θα δούμε τι θα πούν οι προπονητές, ξέρεις, επαγγελματικά έτσι. Το λόγο έτσι, και ταλέντο και αυτά, ξέρεις, και με το ταλέντο σαν να ψηλό, όχι στράβωσε, σαν να λέει, τι μου λέει τώρα αυτός. Εγώ έχω, ναι, δεν ήταν αυτό μες στο μυαλό, αλλά του, υπήρχε όμως.
Η λογική τότε, φίλε, ήταν. Εντάξει, τότε ήταν και άλλες εποχές. Δηλαδή και εσείς είχατε, ο Πάουκ είχε πολύ μεγάλα ονόματα μέσα. Δηλαδή ήσουν εσύ, ήταν ο Στογιάκοβιτς. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό. Όταν υπάρχουν και τέτοια ονόματα, ξέρεις εσύ πολύ καλά ότι κοιτάνε περισσότερο το παρόν παρά το πιο μετά. Α, μπράβο. Βέβαια, άμα στην πρώτη ήττα κινδυνεύει να σε λιτζάρουν, δεν θα την είσαι. Θα είσαι λίγο πιο προσεκτικό. Μην ξεχνάμε τότε ότι ο Πάουκ είχε ομαδάρα, έτσι. Δηλαδή πήγε μέσα στο ΣΕΦ και κέρδισε τον Ολυμπιακό, τον πέταξε έξω με το τρίποδο του στο Γιάκοβιτ. Δεν ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε στόχους και έλεγε να πάρω το νεαρό από την τάδε ομάδα. Αλήθεια. Ποια χρονιά πρώτο έπαιξε, Γιώργο, 98, πότε ήτανε? 98-99, ναι. 98-99. Θα σου πω τώρα μια που λέγαμε για τις ιστορίες. Ναι, είπαμε και μια ωραία ιστορία για το site. Παίζουμε play-offs με Παπάγος ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχουμε νομίζω κερδίσει εμείς στην Κάτσα, παίζαμε τότε, και παίζουμε μετά στη Θεσσαλονίκη. Και σου κάνει κάποιος μια backdoor, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, και εγώ είμαι από κάτω. Και όπως καρφώνεις από πάνω μου, ξαφνικά μου κατεβάζεις και το κεφάλι κάτω. Κοίτα λες αυτά, βγάζω ένα άλλο, Γιώργο, βγάζω ένα άλλο πρόσωπο εδώ πέρα, είμαι καλός παιδί. Στη λογική του Γιάννη είναι ότι το χέρι πρέπει να είναι ελεύθερο, ρε αγόρι. Από τη στιγμή που πήρε μια πορεία. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να το βρεις, να το δεις. Γιατί έχει πολύ γέλιο. Δηλαδή έτυχε ο καημένος ένα από κάτω και τρώω και το κάρφωμα, πάει και το κεφάλι μου κάτω. Στο μετά, στο επόμενο βήμα. ναι, αυτά έκανα, ρε. Έτσι είναι αυτή. Κοιτάξτε, εγώ τα αγαπούσα τα μικρά τα παιδιά. Ξέρεις, Γιώργο, ότι συμμετέχει σε κίνηση κατά του bullying. Έχουν ξεκαθαρίσει το πρόσωπο του bullying. Εντάξει, κοίταξε, ήταν ωραίες εποχές τώρα. Μιλάμε τώρα για παιχταράδες, δεν υπάρχουν τέτοιοι παίχτες τώρα στο πρωτάθλημα. Ούτε σαν τον Γιάννη υπάρχουν. Εντάξει, δεν είναι το θέμα. Εγώ το θέμα είναι ότι και εδώ πέρα που συζητάγαμε, Γιώργο, πριν βγούμε στον αέρα και σε αυτά, λέω, παιδιά, λέω, έχουμε τον καλύτερο σκορ μετά γκάλι εποχή. Πάου, ξέρετε, εδώ πέρα όλοι ξέρουν να πούμε. Και όμως πραγματικά ο Γιώργος ο Διαμαντόπουλος, μετά του γκάλι, δηλαδή που ήταν πρώτο σκορ Έλληνας, ξέρει όλα αυτά, ήταν ο επόμενος. Μαζί με τον για μένα, μαζί με τον Παναγιώτη του Λιαδέλη, που ήταν η καλύτερη Έλληνες σκόρες. Ήταν στη φύση τους, ρε παιδί μου. Ήξεραν τι να κάνουν, δεν έπαιρναν την μπάλα και εκεί. Και ήταν καρπούζι, δεν έπαιρνε την μπάλα, τη ζήταγαν την μπάλα. Αυτό ταλέντο. Δύο, ναι, ειδικά στο μπάσκετ είναι ταλέντο. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να μάθει να βαράσει κάποια φάση στο μπάσκετ. Δεν έχει. Εντάξει, εκείνες τις εποχές η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολλούς παίχτες καλούς. Δηλαδή, ίσως γι' αυτό ήταν και το πρωτάθλημα έφτασε μια πενταετία να είναι το κορυφαίο, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε μέσα 3-4 Έλληνες στάρα, ο Άρης είχε το ίδιο, ο Ηρακλής είχε και αυτός Διαμαντίδη, Σκορτσιανίτη, Παπαδόπουλο, Χατζιβρέτα, ο Πανιόνιος, το Περιστέρι, και έτσι δημιουργήθηκε ένα πρωτάθλημα εκπληκτικό. Εγώ πιστεύω τώρα, με τον Μπόσμαν, από τότε που έγινε με τον Μπόσμαν και αρχίζαν να φέρνουν ό,τι να είναι. Έφευγαν και τα καλά κομμάτια όμως, φίλε, δεν είναι μόνο ότι ερχόταν. Δεν φεύγανε, οι Έλληνες δεν φεύγανε. Πώς δεν φεύγανε? Αν μου βρίσκα κανένα συμβόλαιο, έξω σου λέγανε ότι δεν φεύγανε. Δεν φεύγανε, ρε. Εσύ δεν έφυγες. Εγώ έφυγα 10 χρόνια μετά τον Μπόσμαν, σου λέω και τις χρονιές. Δηλαδή τώρα, εκεί με τον Γιώργο, εσείς πόσους κοινοτικούς έτσι είχατε και. Πολλούς. Δηλαδή και έπαιζε αυτός, ο Παπαλουκάς, ο Σκλάβος έπαιζε. Λίγο, εκείνες πολύ λίγο. Ναι. Δηλαδή και εμείς είχαμε μέσα Γερμανούς, είχαμε τον Μοράλες που τον είχατε και στον ΠΑΟ. Ο Αντώνιον. Έξεις τι με έκανε αυτός, Γιώργο. Αυτός παντρεύτηκε και η γυναίκα κανονικά. Ναι, ρε. Γυναίκα 1,5 μέτρο, δε. Άλλα γέλια. Μου λέει, Γιάννη, επειδή λέει, σε γουστάρω, ξέρεις έτσι αυτό, είσαι ωραίος και τέτοια. Λέω, ναι, μου έκανε δώρο το Δόκι Χιώτης. Σε ποίημα. Στα ισπανικά. Το βιβλίο. Το βιβλίο. Κάνεις το. Τι αυτό, ρε. Για να πάω στις Ισπανικά το έκανε, ρε φίλε. Εντάξει. Ήξερε θα πας στη Μάλαγα μετά. Στον ΠΑΟΚ τώρα δεν είσαι κάτι. Δεν έχεις κάποιο πόστο. Όχι. Θα τον κάνω μεγάλο δημοσιογράφο. Τώρα φτιάξαμε και το site. Τώρα είμαι δημοσιογράφος. Που έγραψε την ιστορία. Αυτό σου συνέβη. Κάποια στιγμή να είσαι σε κάποιο πόστο, γιατί θα είναι καλό. Και για τον ΠΑΟΚ και γενικώς οι παίκτες οι παλιοί πρέπει να μπαίνουν σε πόστα.
Αυτό είναι γεγονός και όσο πιο κοντά έχουν τελειώσει την καριέρα τους, τόσο καλύτερα. Γιατί άμα μπήκε ένας βετεράνος δεκαετίας του 70 σε όλα τα αθλήματα, καλύτερα να βάζεις βετεράνο του Βιετνάμ. Κοίτα, παίζει και ρόλο. Προηγουμένως μου είπες για τους ξένους. Παίζει ρόλο να είναι άνθρωποι μέσα σε μια ομάδα που να ξέρουν μπάσκετ, έτσι, να έχουν μια άποψη σωστή για έναν παίχτη, για οτιδήποτε. Αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ είμαστε δεδομένο αυτό, ναι. Ναι, βέβαια, ναι. Δεν γίνεται, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ έχουν παίξει 10 παίκτες καλοί. Δεν γίνεται να μην έχουν οι 5 ένα πόστο σε οτιδήποτε. Είτε στις ακαδημίες, είτε μάνατζερ, είτε οτιδήποτε, σκάουτερ. Το χρειάζεται και ο κόσμος, πιστεύω. Εμείς έχουμε GM μεγάλο παίκτη, αλλά σε άλλη ομάδα. Το στείλαμε στο Σακραμέντο. Το στο Γιάκοβιτς. Αυτός έχει ξεπεράσει το τέτοιο. Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Για λέγε τώρα αυτή την ιστορία που είχαμε στο site του Γιαννούλη εκεί τώρα, δηλαδή πραγματικά προσπάθησα να το κάνω εικόνα. Και εγώ το έκανα εικόνα και καλά έκανες, Γιώργο. Αυτή η ιστορία πραγματικά είναι εξωφρενική, γιατί ο συγκεκριμένος αθλητής, εντάξει αν μπορώ να τον αποκαλέσω έτσι, δεν έχω συναντήσει, δηλαδή έχω δει Αμερικάνους και Αμερικάνους, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Και έχει κάνει και πριν από το σκηνικό με μένα, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, έναν Μάρτινς, ήταν Πορτορικάνος, παίζει και στην Εθνική Πορτορικό τώρα πρόσφατα. Πολύ καλός παίκτης, ένα 4-2-8, ο οποίος ήταν και θηρίο αυτός, δεν ήταν όπως ήμουν εγώ. Είχε κάνει επίθεση στην προπόνηση, να φανταστείς, και τον κυνηγάει με το σκηνάκι το μαύρο στο γήπεδο και έχει έρθει αστυνομία για να φύγουμε. Δηλαδή τώρα μιλάμε για δολοφόνο. Ναι, συμπαίκτης, εντάξει, όχι αντίπαλος. Συμπαίκτης, ρε. Αντίπαλοι δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, εγώ όταν τον είδα τότε να έρθει, είχε σοβαρά αποδυτήρια. Ήθελα να ανοίξει, γίναμε καταρχήν. Δεν το έχω ξανανιώσει αυτό το πράγμα. Αυτά έχουν γίνει πολλά τέτοια. Δηλαδή, όχι πολλά, συχνά, κάντε φορά γίνεται. Άντε, ένα χρόνο δεν έγινε, τον άλλο χρόνο έγινε. Δηλαδή, είναι πολύ μέσα στα χρόνια. Έχει γίνει και στον Πανιέλα τέτοιο. Κυνήγαγε τον Γκάμινς ένας Αμερικάνος. Ναι. Έχουν γίνει κατά καιρούς. Εγώ θυμάμαι έναν του Ολυμπιακού ξένο, που θυμάσαι, Κάρε Ισκάρη, που ναι. Φάρεσε το Γιατζόγλου. Ο Σκάρη, ναι. Αυτό είναι, το Γιατζόγλου όπου πάει αυτό λέει. Θέλω να τον πάρω, να τον πάρω συνέψη και αυτό θα μου γράψει. Δεν θέλω να του γράψει. Γιατί πήγε να του βάλει τον νόμο και του τον έβγαλε τελείω. Του Γιατζόγλου λέει ότι εγώ το χάιδευα. Και πήγε με το γύψο κομμάτι στην προπόνηση και τον κυνήγαγε. Τον δάγκωσε, ρε. Τον δάγκωσε. Κάπου εδώ τον έβλεπε μέσα στο. Εντάξει, Αμερικάνοι, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Ξέρεις, άμα στραβού ξυπνήσουν, άμα στραβού πιούνε τίποτα. Εντάξει, ήμουν τυχερός εκείνη την ημέρα, Γιάννη, που ήμουν στο. Παίζαμε με την Αρμάνι Μιλάνο και ήταν το γήπεδο σούπερ. Και έτυχε η τουαλέτα. Έχει κρυψώνες πολλές. Έτυχε η τουαλέτα να κλειδώνει, να είναι, ξέρεις, το γήπεδο καλό. Και πάνω στη λεκάνη να μην φαίνονται πόδια. Πόδια από τις ταινίες. Είχα κλείσει το στόμα με το χέρι μου, λέω 5 λεπτά να φύγει. Έφυγε γρήγορα, ευτυχώς. Και σωθήκαμε. Σε αυτήν την Πορτορικάνη, στο μεταξύ, ένας και ένας ήταν, ρε φίλε. Ο Ορτίθ, Μοσχάρη. Ένας άλλος, ένας 2,25. Ο Ρίβας που μας έκανε με την Ταουγκρέ στην Κηδεία, εκεί που δεν μάρκαρες ποτέ. Που σε έκανε γιο-γιο. Να τα λες αυτά στον αέρα. 31 πόντους έφαγες από το 4. Δεν τα λέει, Γιώργο. Τι μεγάλος παίκτης ήμουνα και μόνο εγώ ήμουν καλύτερος σε ενεργεία ψηλός. Να, ρώτησε τον. 31 στο κεφάλι ο Ρίβας. Τι? Ρώτησε τον. Είναι πώς έφαγες από τον Ρίβας, δεν μας είπες. Με εγώ. Η ομάδα μου έφαγε, εγώ τους έφαγα. Ποιος τον έπιανε τον Ρίβας? Όλοι. Τι όλοι, ρε. Όλοι, πέρασαμε. Όλοι με 5 φάουλ βγήκαμε. Μας φάγανε η διαιτησία, ρε. Θυμάμαι. Τι να θυμάσαι. Εντάξει, η αλήθεια είναι, Γιάννη, τώρα που έβλεπα Κίνκι με την Ρεάλ. Λένε ότι έχει αλλάξει τον μπάσκετ. Δεν υπάρχουν παίχτες. Αυτή τη στιγμή πεντάρια που να παίξουν πλάτη, να ποστάρουν, να βάλουν την μπάλα στο καλάθι. Δεν υπάρχουν. Εδώ είναι φίλοι και όλοι στην κρίση της Βαλένθια που είναι 2-18-2-19 και δεν πάει με πλάτη. Δηλαδή και εκείνο όλο το σουτάκι, άσχετα διαβάσει. Τίποτα. Γι' αυτό βλέπεις και έχουν πάει τώρα με τα πεντάρια αυτά τα ελαφριά. Εντάξει, τα Γιώργο, οποία, εντάξει. Άμα έπαιζα τώρα χωρίς πλάγια, το τι ξύλο θα τα έδινα όλα αυτά τα που βγαίνουν προς τα έξω, που κάνουν screen και βγαίνουν από την άλλη μεριά. Για σκότωμα είναι αυτή. 30 πόντους θα βάζεις. Είναι γιατί δυνατόν. Γιατί τότε έπαιζες με το Ράτσα, το Ρεμπράτσα το... και αυτούς, έτσι. Ναι, που με περνάγανε για κεφάλι. Και το Βράγκοβιτς. Ναι, όχι με αυτούς τώρα εδώ πέρα.
Τώρα είναι καλός παίκτης, ο Νταντστόν παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Που ήμασταν με, το, με τον Ίσκοβιτς, Γιάννη, ναι. Αυτό το πράγμα μου λέει ο Ίσκοβιτς, ότι εμένα λέει δεν μου αρέσει το μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Αυτό το πράγμα που δεν υπάρχουν ποστά, που δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα ναι. από ψηλούς, δεν είναι. Έχει χάσει το μπάσκετ, ένα πικερό, ας πούμε, και όλοι ανοιχτά. Ναι, ποιος θα φανταστεί. Εδώ να φανταστείς, Γιώργος, ποιο είναι το πιο τραγικό. Καθόμουν χθες με έναν άλλο έτσι, παλιό μπασκετμπολίστα και μιλάγαμε. Και ξέρεις, ο πρώτος σκόρ της Ευρώπης έχει μέσο όρο 15 πόντους. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Έβαζε ο Διαμαντόπουλος 15 στο ημίχρονο και κοιτάγαν όλοι πότε θα πάρει μπρος να βάλει κι άλλους. Δηλαδή, άντε στο δεύτερο ημίχρονο βάλει πιο πολλούς. Τώρα έχει να κάνει λίγο και τα 24 δευτερόλεπτα, έχει να κάνει λίγο με την ένταση της άμυνας. Καλά, τα 24 δευτερόλεπτα είναι εδώ και 15 χρόνια. 24 παίζαμε τότε. 15 χρόνια έχουν τα 24 δευτερόλεπτα. Αυτό το παπά τελείωσε. Έχει μεγαλύτερη ένταση άμυνα, ρε φίλε. Πιο μωρέ, μεγαλύτερη ένταση άμυνα. Ένα screen λιγότερο είναι. Από τα 30 δευτερόλεπτα με τα 24 είναι ένα screen. Δηλαδή, αυτό γίνεται στην επίθεση. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Έχεις δίκιο, Γιάννη, δεν είναι. Αυτό είναι ένα παραμύθι που το πουλάνε αυτή τη στιγμή. Το μπάσκετ είναι πολύ χειρότερο. Είναι, χειρότερο. Είναι μόνο αθλητικοί, τρέχουν, πηδάνε σαν κατσίκια, χωρίς να ξέρουν μπάσκετ. Κάνεις προσπίσεις λοιπόν, και πηδάνε τρία άτομα, όχι ένας. Πηδάνε και άλλοι δύο από τη ούτσα. Μπάσκετ τώρα χωρίς ψηλό, να αποστάρει μισή ρακέτα, δεν υπάρχει τώρα. Ωραία. Εδώ βλέπεις και στο NBA έχουμε τώρα, έχουν αρχίσει και παίζουν πλάτη υψηλή τώρα. Και εδώ με το ζόρι. Στην Ευρώπη είναι... Ναι, με το ζόρι. Με το ζόρι, να ξαναγυρίσει εκεί το μπάσκετ. Δεν γίνεται τώρα. Είναι, παίζει το playmaker pick and roll, ας πούμε, ή το διάρρη και όλοι οι άλλοι κοιτάνε. Εντάξει, αυτό δεν είναι μπάσκετ. Άμα σε 2-3 χρόνια δεν αλλάξει αυτό, θα πάνε το τρίποντο ακόμα πιο μακριά. Θα δεις. Ναι, ναι, αυτό θα γίνει. Άμα δεν αλλάξει, δηλαδή ξαναγυρίσει στο... το πεντάρι, το βαρύ, το ψηλό, το 2-15 εκεί πέρα, πλέον θα τραβήξουν άλλο μισό μέτρο το τρίποντο έξω. Δεν μπορούν να ορίσουν φιλοσοφία πλέον. Όλοι κάνουν ό,τι τους βολεύει για να παίρνουν νίκες. Εγώ αυτό ξέρω. Δεν τους ενδιαφέρει το άθλημα πλέον. Είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, είναι πεσμένο το επίπεδο πολύ γενικά. Ακόμα και στην Ευρώπη. Βλέπεις τώρα, εχθές έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα, είναι πεσμένο. Όταν ας πούμε στα 38 είναι βασική πεντάδα ο Ναβάρο. Ναι. Βλέπεις ότι δεν έρχεται από πίσω κάτι. Ο οποίος τον έκανε χαζό ο Διαμαντόπουλος του Ναβάρο. Εντάξει, καθώς παιχταράς ήταν. Παιχταράς, αλλά... Δεν το συζητάμε τώρα. Είναι η κουλτούρα, αλλά Γιώργο. Στην Ισπανία, συγγνώμη που διακόπτω, στην Ισπανία τους σέβονται όλους. Τους γηγενείς παίχτες εκεί πέρα. Εδώ πέρα, μην πληρώθε εσύ, να πληρώσουμε τον ξένο, μη μας φύγει. Αυτό ήταν η ατάκα. Τώρα άλλαξε. Τώρα άλλαξε. Γιατί ο Έλληνας είναι ένας και λίγα απλώς τον Έλληνα μου φύγει, ξένο σταυρό. Με 1000 δολάρια. Μα γι' αυτό βλέπεις όλας ότι οι καλοί Έλληνες παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πάνε και παίζουν στην Α2, γι' αυτό το λόγο. Ναι, αφού τα συμβόλαια είναι πιο μεγάλα. Ναι, είναι πιο μεγάλα και πληρώνονται. Ο Γάιζος Κορδίλης παίρνει 60-70 χιλιάρικα. Στην Α1 πώς θα έπαιρνε. 30-35. Όχι, θα τον δίναν 20. Θα τον έλεγα να γράψει ένα χαρτί ότι πήρε 4 χιλιάρικα μπροστά και θα τον πληρώνα 5 μήνες. Τους άλλους 5 μήνες λέει τράβεσαι δικαστήρια. Γιατί δεν πήγαινε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Γι' αυτό να ανέβει το Περιστέρι να γουστάρουμε. Κολονιός εδώ είναι, τον πέτυχε στον δρόμο δικό μου. Εδώ ναι, δεν μου μιλάει. Δεν σου μιλάει, γιατί. Όχι. Για να αγαπιέστε άλλο. Τέλος πάντων. Τι να πω. Γιώργο. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα που σας άκουσα. Ήταν πολύ καλή κουβέντα. Θα τα πούμε στο All-Star Game. Τι All-Star Game. Στο All-Star Game, ρε. Τι All-Star Game να παίξεις, τι τσιρλίτες να κάνεις. Τι. Θα παίξουμε στο All-Star Game. Α, οι βετεράνοι παίζετε πριν. Βέβαια. Θα σταματήσει το μπάσκετ. Όχι, τι θα κάνουμε, θα τους πούμε, θα σας παίξουμε εσάς και θα τους ξεφτυλίσουμε. Α, επειδή πουλάτε μαγιά και οι δύο στον αέρα, λοιπόν, ναι. Θα πείτε ότι δεν είναι μπάσκετ αυτό που παίζετε. Ναι. Ελάτε να παίξουμε. Ντρέπομαι. Και εγώ και ο Γιώργος νομίζει. Ντρέπομαι. Να σας δούμε. Εγώ μαγιά σας από το κάνω. Γιώργαρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, παιδιά. Ευχαριστώ και για την ιστορία, για το site. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να πούμε για τους χορηγούς. Τεράστιος Γιώργος Διαμαντόπουλος. Ήταν Γιώργος Διαμαντόπουλος. Παιχτάρα μεγάλη. Παιχτάρα. Τον ήθελα στον ΠΑΟΚ. Κοιμήθηκε ο Αλεξόπουλος. Δεν κοιμήθηκε. Ξέρεις τι, και όλοι το λέγανε. Πρώτον τον ήθελε όλη η Ευρώπη. Τώρα σου λέω 19 χρόνια να βάζει 20-25. Και εγώ έτσι που συζήτηση αυτό έκανα. Μπέχτηκες που παλιά ήμασταν και μια οικογένεια. Τώρα κάνουν ο καθένας ό,τι θέλει. Τον είχαμε πει να πάρουμε. Τώρα δεν ξέρω ένα παίχτη που παίζει 5-6 χρόνια στον ΠΑΟΚ.
Μόνο ο Μαργαρίτης και ο Τσόχλας μπορούν να το κάνουν αυτό. Ναι. Με τη διοίκηση. Κατάλαβες. Τότε ήταν και 5-6 άτομα που ήσασταν έτσι. Τι είμαι, 10 άτομα ήμασταν. Ε. Mm. Δεν τα μέτρησε ο Μποντούρης προχθές. Αλήθεια είναι. Φαντάζομαι την ομάδα έτσι πως το είπε ο Μποντούρης με δύο ξένους και με τον Μπάνη 28 χρονών. 29 πόσο ήταν. Τίποτα, Ευρωλίγκα πήγες. Δεν υπέγραφε ο κουμπάρος μου. Κολλητός σου. Δεν υπέγραφε. Γιατί δεν υπέγραφε. Αυτός δεν υπέγραψε. Γιατί ήθελε να πάει στο NBA γι' αυτό. Αχ, και αυτό στο NBA ήθελε να πάει. Ναι, μωρέ. Και δεν έκανε και τίποτα εκεί. Υπογράφω εγώ πρώτος. Ναι. Υπογράφει ο Ρετζιάς με ένα συν ένα συν ένα και περιμένουμε αυτόν. Εσύ πόσα. Τι πόσα, χρονιά, τέσσερα. Τέσσερα κλειστό. Τέσσερα κλειστό. Κορνόμησες. Και έρχεται ο Ιωαννίδης, φίλος ο Ξανθός. Κολλητός σου. Και λέει, άμα υπογράψει ο Στογιάκοβιτς, έρχομαι. Πάρ' την καμπάνα. Και ο Πέτσα το ήξερε. Κανένας δεν το ήξερε. Ο Πέτσα ήξερε ότι αν υπογράψει. Όχι, όχι, τι που να... Για ένα χρόνο δεν μπορούσε να υπογράψει. Ε? Όχι, δεν είναι. Ο Ιωαννίδης είπε 3 χρόνια το λιγότερο. Ο Ιωαννίδης ήθελε 5 χρόνια. Δεν γινόταν, φίλε, αφού ήταν παίκτης. Εκεί ήταν που ήταν κοντά ο Ιωαννίδης στον ΠΑΟΚ. Το ζούσαμε και αυτό, ε. Τα δύο μεγαλύτερα λάθη. Που δεν τους πήρε στον Κάρι και τον Ιωαννίδη. Ναι. Άχρηστε. Άχρηστε. Άρα δεν είμαι παράγοντας στον ΠΑΟΚ, θα τα κάνει όλα αυτά. Χωρίς. Όλα αυτά θα τα είχα κάνει. Σπα πριβέ. Κολέτη 24 δίπλα στο One Salonica. Υδρομασάζ, μασάζ, σάουνα. Χάουνα λέω. Χάουνα. Χάουνα. Το νέο στιγμή. Όπου θέλω να πάω τώρα, είμαι κομμάτια. Ότο καλογεράς.gr. Χιλιόμετρα μπροστά. Πάω στο αυτοκίνητο και στο κάνει καινούργιο. Με προσωπική εμπειρία συζητάμε. Τι. Τι. Έχανε να μετέλα μηνύματά μας. Τι έγινε, ο Μολέδος. Όχι ο Μολέδος, ναι. Μολέδος τώρα, εντάξει, τα βρήκαμε. Τώρα είναι το... Να βρούμε τον Ιβάν τώρα. Είναι το, αυτό το στάδιο. Τώρα είμαστε. Ψάχνουμε τον Ιβάν. Έχει συμφώνησε και ο Μολέδος. Σαν τον Κόκαλη δεν έχει. Στο γιο του δεν έχει φαξ. Το ξέρεις αυτό. Ο Κόκαλη δεν έχει φαξ στο γιο του. Στο, όχι στο γιο του, ρε. Στο γιο του. Στο γιο του, ρε. Κατάλαβα. Στο γιο του, ρε. Το χολα... Έλα. Κατάλαβα, δεν πήρε τη ζούμε. Όλα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο. Επιστρέψαμε. Συγγνώμη που γελάμε. Δεν είναι τηλεοπτικό ραδιοφωνικό. Δεν είναι ραδιοφωνικό. Πότε θα ξεκινήσει τηλεόραση τώρα. Ναι, ρε, δώσε. Πότε ξεκινάω. Τηλεόραση δεν ξέρουμε. Ακόμα κάτσε να δούμε. Εκείνη αναλάβει η κυρία Μαραγκουδάκη. Τώρα παίρνουμε τις άδειες. Α, αυτοί θα βάλουν. Αυτοί βάλανε. Αυτοί θα βάλουμε. Την πήραμε από τον Αλαφούζο. Ναι. Πήραμε από τον Αλαφούζο. Και στρώνει το πρόγραμμα του Ε. Ωραία. Σιγά σιγά. Εσύ τι θες να κάνεις εκεί, θες να πας στο κουτσομπολίστικο, τώρα που... Σαν γνωστός κουτσομπόλης, πώς λέγεται, δεν... Γιατί έχεις τις πηγές, Έχω τις πηγές, έχω δυναμίτη εκεί πέρα, έχω... Αλλά το θέμα αξιστή είναι ότι... Κι άμα πάω και εκεί θα το έχω. Εύκολα, εγώ και εκεί σε σκέφτομαι. Εσύ τι είσαι βοηθός, Μαραγκουδάκη. Όχι, αλλά τώρα που το συζητάμε. GM. Και εκεί GM είσαι. GM παντού, ρε. Άμα δεν είμαι GM. Έρχεται ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Τώρα. Έρχεται εδώ. Ναι. Και σου λέει GM στον ΠΑΟΚ. 31.000 το μήνα. Θέλω. Αλλά μηδέν όλα τα άλλα. Δηλαδή δεν ξανασχολείς τίποτα. Μόνο με αυτό. Ναι, μόνο με αυτό. 31.000 το μήνα. Δηλαδή 1.000 παραπάνω από το Μίχελ. Ωραία, 30, όχι 31, μην είμαι 30 και 1 ευρώ. Και 1 ευρώ. Ναι, εσύ ωραία. Και τόλις Βοσκόπουλος. Ναι, και πώς το λένε. Τα και... παρατάς όλα για τα αυτό αύριο. Που έχτιζες αύριο, τόσα αύριο. Χρόνια όλα. Αύριο, αύριο. Αύριο το πρωί. Πάω και είμαστε φίλοι, δεν είμαστε, δεν είχαμε τα αργανική με δημοσιογράφη. Άλλο ότι εκεί είχαμε το χώρο. Άλλο το ένα, άλλο το. Αλλά GM, 30 και 1 ευρώ ανέλαβα αύριο. 30 και 1 ευρώ. Εντάξει. Λογικό, και πραγματικά, ναι. Δηλαδή, ξέρει που συνέντευξη τύπου, πρώτη συνέντευξη τύπου και αυτά. Όποιο πήγε τον πάω κουβέντα, θα το θάψω και τέτοια. Ναι. Θα δίνει non-paper, non-paper θα δουλεύει. Όχι non-paper, απλά θα υπάρχει ένα ξεκάθαρο εκβιασμό για το όποιο κάνει κακό στον πάω, θα την πληρώνει. Μπούλινγκ, έτσι. Μπούλινγκ, τι μπούλινγκ. Δηλαδή, έκανε εσύ βλαχομαγκιά στο πέναλτι. Θα σκίσω. Και έχουμε και πολλού εκεί πέρα που αγαπάνε τον Μπάουκ. Θα φεύγουν. Αλλά το GM είναι άλλο. Το GM είναι ποδοσφαιρικό.
Γραφείο τύπου δεν πήγαινα. Όχι, γραφείο τύπου, ρε. Δεν πήγαινα. Εκεί έχουμε τον Κυρκύρη. Άστο τον Κυρκύρη, μια χαρά είναι. Ωραία. Μένα μου αρέσει. Γραφείο τύπου δεν θα πήγαινα. Mm. Με τίποτα. Γιατί οπότε, εκεί εκφράζει τι θέσει πρόταση... άλλων. Κατάλαβε ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι. Εκεί δεν εκφράζει τη δική σου θέση. Εκφράζει θέσει άλλων. Αυτό που απαγορεύεται να δουλεύει και αλλού. Ναι. Το είχε κάνει ο Χρήστατος βέβαια, επειδή εγώ ήμουν στον Καζέτα τότε. Ναι. Τη συμφωνήσαμε να πάει στον Καζέτα, γιατί ήμουν εγώ μίλησα. Ναι. Όταν ήταν γραφείο τύπου στον Άρη. Είχε συμβεί αυτό. Μα, εντάξει. Άρα πας στον ΠΑΟ και τι κάνεις. Σαν GM. Ναι. Πλάνο. Ποιος είναι ο στόχος, τι θέλεις αφεντικό να κάνεις. Ναι. Αυτό να πάρω το πρωτάθλημα, ωραία. Δεν φέρω ευθύνη για αυτή την τρέχουσα περίοδο, αλλά από του χρόνου θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ναι. Ένα, δύο, τι ελλείψεις έχουμε, έλα εδώ προπονητή, τι ελλείψεις πιστεύεις ότι έχεις, έλα εδώ σκάουτινγκ, τι λύσεις έχεις, έλα εδώ το ένα, τι πρέπει να τρέξουμε, ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα, αυτή, δουλεύουμε από τώρα. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Τι πρέπει να πουλήσουμε, ωραία, ξεκινάμε, προεργασία. Ενημερώνουμε τα γραφεία, ενημερώνουμε ομάδες, παρατηρούμε ομάδες που έχουν πρόβλημα. Ενημερωνόμαστε για ομάδες που έχουν πρόβλημα στη θέση που πουλάμε. Εντάξει, μιλάμε με τους παίκτες, με τους ατζέντες των παικτών. Να κάνουμε δουλίτσα. Τα συμβόλαια, πότε λύγει, τι θέλουμε να κρατήσουμε, τι δεν θέλουμε. Να πάω μία από τη Μακεδονία, απαλλάς μετά. Να το τελειώσω. 30 και ένα ευρώ. 30 και ένα ευρώ. 30 και ένα ευρώ. Αυτό είναι το νούμερο. Κοίταξε, αυτές, όταν είσαι παίχτης, όταν είσαι αθλητής, ονειρεύεσαι κάποια στιγμή να γίνεις αυτό. Δηλαδή, λες, μόλις τελειώσει την καριέρα μου, θέλω να γίνω GM στην ομάδα που ξέρεις, αγαπάω και πέρα αυτό. Άρα κυνηγάς Σταυρόπουλο, αυτό λες τώρα. Όχι, ρε. Κυνηγάς Σταυρόπουλο, εννοείται όπως όχι. Και η ζωή με βοήθησε πολύ ο Νίκος. Δεν είναι. Δηλαδή, εννοώ σαν μελλοντική δουλειά. Ή προπονητής γίνεσαι ή να πάει να δουλέψεις. Προπονητής είναι. Νομίζω ότι είναι βλακία να γίνεσαι. Ναι. Προπονητής πρέπει να το. Κοίταξε. Όταν παίζει μια ομάδα, ξέρεις ποιος θα γίνει προπονητής. Εσύ ποτέ δεν το πεις αυτό. Εγώ ποτέ δεν. Ωραία. Ποιοι παίκτες ήταν αυτοί που έλεγες θα γίνουν προπονητές κατευθείαν. Πολύ. Ο Σκάλης δηλαδή το έβγαζε. Ο Σκάλης ήρθε σαν προπονητής. Άλλο ένα πράγμα που αποκαλύπτουμε σήμερα. Ερχόμαστε, είμαστε στη Γαλλία. Μας έχει πάει ο Μισελ Γκομέζ. Προετοιμασία. Αυτός που έφαγες μία μέρα, ναι. Αν τον έφαγε αυτό, αδερφός. Ο Μισελ Γκομέζ. Ναι, ναι, γιατί. Και Sky Skiles. Εντάξει, μας το έχει πει ο Ρετζιάς την προηγούμενη μέρα, γιατί έχουν τον ίδιο μάνατζερ. Και εμείς δεν τον πιστεύαμε, αφού παίζαμε το Space Jump. Ναι, με τα 20άρικα. Και λέει τα δύο Skiles. Και λέμε εμείς ποιο Skiles, αυτό που παίζαμε στο... Στο Jump, ναι. Καλά, εντάξει, δεν τον πιστέψαν ποτέ. Ζε. Την άλλη μέρα έρχεται ο Σκάλης μαζί με τον Τόμι. Ο Τόμι ήταν ο γυμναστής. Ναι. Ο οποίος έρχεται με βαλίτσες, με τέτοια και έχει μόνο κουστούμια μέσα. Ξέρεις, το βάζω σκι σε ένα δωμάτιο. Ποιος είναι ο άλλος. Εντάξει, κανονίζανε από Θεσσαλονίκη. Εμείς ήμασταν ήδη στην προετοιμασία στο βουνό. Δεν πολύ ξέραμε. Αυτή γίνεται, ναι. Ξέρεις, δεν υπήρχαν τώρα κινητά και αυτά. Δεν ήταν. Και έρχεται ο Σκάλης και δεν είχε ούτε παπούτσια. Δεν είχε μπασκετικά, είχε ναι. Στίβου, ξέρεις, ναι. Για περπάτημα. Ναι, ναι, ναι. Και το λένε, εκεί τον είπαν ότι δεν θα είναι προπονητής, θα είναι παίκτης. Και έχει μείνει ο τύπος, όχι παγωτό, μου λέει έχω να παίξω 1,5 χρόνο. Τι 1,5 χρόνο το λέμε, εσύ δεν έπαιζες Φιλιππίνες, κάτι μας είχαν πει ότι κάπου έπαιζε. Δεν έχει πει, το έχει κόψει. Ναι. Εντάξει, ήταν και κανένα δίμηνο φυλακή. Γιατί είχε κοπανίσει τη γυναίκα του. Μπράβο, ναι. Δηλαδή είχε καιρό να πιάσει μπάλα. Ναι. Αλλά αυτός, 800 χιλιάρικα είναι αυτά. Σκάνω τον παίκτη. Ο οποίος τελείωνε η προπόνηση. Ξέρεις, κάναμε προπόνηση. Και ήταν και άσπρος, ξέρεις, πολύ ρε παιδί μου. Και κοκκίνησε. Ξανά, και κοκκίνησε όλο το κόρμι. Δηλαδή και εγώ ήταν το κόρμι. Αλλά δεν μίλαγε εκεί. 800 το μήνα. 80.000 δολάρια το μήνα είναι αυτά, φίλε. Ναι, δεν είναι εύκολα, όχι. Ναι. Αλλά τον έλειπε. Δηλαδή, αλλά, εντάξει, τώρα διάστημα έτσι πως έπαιζε, αφού τρέχαμε και μας ερχόταν η μπάλα στα μούτρα. Και που τρέχαμε, ξέρεις, από τις πάσες. Ναι. Γιατί δεν μας κοίταζε και μας τις έδινε, ξέρεις, ασύ... Μου λοχτά, ναι. Αλλά αυτός το έκανε πάντα αυτό. Δεν ναι. Το έκανε...
Και κάνα δύο φορές που μας έρχονταν μπάλα στα μούτρα, μας έγινε και μπινιλίκια, ήμασταν και πιο μικροί τότε. Μετά από κάνα δεκαριά μέρες, 15 μέρες, εκεί που έτριχε, πέταγε την μπάλα έξω από το παρκέ. Έξω από, το... έξω από τις γραμμές, την πέταγε έξω. Μία, δύο, ξέρω εγώ, τρεις, τέσσερις φορές, σταματάει την προπόνηση ο Γκομές, λέει τι κάνεις. Λέει τρέχω σε ενδιασμό, δεν με κοιτάνε για μην τους πετάξω την μπάλα στα μούτρα. Και χάσουν την μπάλα. Μας κλέψουν και μας κάνουν εφηδιασμό. Κάτι την πετάω έξω την μπάλα έξω να γίνει. Δηλαδή δεν λέμε εντάξει, όχι αυτός θα γίνει προπονητής. Δηλαδή από αυτό το πράγμα, για να μην κάνει κακό στην ομάδα. Άλλο τα μπίνει λίγα που τρώω. Αλλά αυτόν τον έβλεπες ότι τσουκ ήταν. Φορμαρίστηκε ποτέ. Εγώ το θυμάμαι μέτριος ήταν. Όχι, μέτριος. Είχε φοβερό σουτ. Δηλαδή όταν δεν πήγαινε. Από την ευθεία. Ναι. Όλοι σουτέρ, αυτοί με τις βολές, όλοι από την κορυφή σουτάρουνε. Πρέπει να έχει βάλει, παίξαμε το Ολυμπιακό, μέσα στον Ολυμπιακό πρέπει να έβαλε 30 πόντους. Μέσα στον Ολυμπιακό και στο πρώτο μήχρονο βάλει καμία κοσαριά με μόνο τρίποτα και νομίζω κερδίσαμε μέσα εκεί. Πίστευτος. Και μας φωνάζουν και μας λένε, φεύγει ο φίλος ο Γκομές. Πώς τον έφαγες τον Γκομές, βάλε αυτή την παρένθεση. Ο Γκομές, εγώ τον γούσταρα. Γιατί δεν έκανε ποτέ παρατήρηση. Με γούσταρε πολύ. Και έρχεται ο Σκάλης στην προπόνηση και παίζουμε με την ΑΕΚ. Αλλά μία-δύο μέρες μετά. Ο Μπόνερ είναι στην ομάδα. Ο Μπόνερ είναι. Και λέει ο Σκάλης, θα κόψω λεφτά από μένα για να πάρουμε έναν άλλον Αμερικάνο. Τον Ντελ Ντέπς που τον έφερε αυτός. Δηλαδή έβαλε ο Πάο κάποια λεφτά και κόψαν από τον. Έκοψε ο ίδιο από το δικό του σπίτι. Ο Ντέλ Ντέπ στην αρχή δεν τη βρίσκει. Ο Ντέλ Ντέπ στην αρχή, ο Μπάιτεμιν, έτσι το φωνάζανε, γιατί ήταν τούμπανο βιταμίνα. Δεν τη βρίσκει με τίποτα. Με τίποτα, θυμάμαι. Τέλος πάντων, κάνουμε την πρώτη προπόνηση. Μετά το meeting εκεί πέρα, το μυθικό meeting εκείνο, μπροστά στους δημοσιογράφους. Τι. Εντάξει, για άλλη φορά είναι αυτό. Μας λέει, ό,τι ξέρετε, ό,τι αυτό. Ξεχάστε. Σβήστε το. Τίποτα λέει από όλα αυτά, τίποτα. Θα κρατήσουν μόνο ένα αμυντικό σύστημα. Τώρα φαντάζομαι 25-30 συστήματα, αμυντικά και επιθετικά, που τα έχουμε κάνει χιλιάδες φορές όλο αυτό το διάστημα. Να τα ξεχάσουμε. Και μας βάζει τρία καινούρια πράγματα. Τρία ή τέσσερα, τέσσερα πράγματα. Σε εκείνη τη φάση είμαστε μέτροι. Δεν πάει καλά η χρονιά. Σε εκείνη τη φάση είμαστε 7η-8η. Δεν είμαστε καλοί. Και παίζουμε αυτά τα τέσσερα πράγματα, αλλά τα κάναμε τέλεια. Τι ήταν αυτά τα τέσσερα πράγματα? Εντάξει, ήταν ένα αμυντικό πράγμα και τρία επιθετικά. Τι να είναι, δεν είναι το τι είναι το σύστημα. Επειδή όλοι το γουστάραμε, επειδή ήταν ωραίος τύπος, σαν παίχτη, σαν αυτό, έκανε παρέα μαζί μας, δηλαδή δεν ήταν ο Σκάλης και δεν μιλάω σε κανέναν, ο Γαμάο και τέτοια. Δεν ήταν ραδιοφωνικό αυτό, το ξεπερνάμε, ναι. Όχι, ναι, συγγνώμη. Το λαμπάκι αναμένο είναι, ρε. Ούψ. Ναι. Δεν είναι και 12 η ώρα, Δεν είναι, όχι. Εντάξει, τέλος πάντων. Και λέει. Και τον γουστάρα αμέσως. Και όταν γουστάρεις, τα συστήματα που παίζεις, άμα τα κάνεις 100%, δηλαδή ακριβώς συγχρονισμένα με timing, δηλαδή ακριβώς, ό,τι σύστημα και να κάνεις, βγαίνει. Είναι αυτό που λέω. Ότι το σημαντικότερο πράγμα στον επαγγελματικό αθλητισμό, στο ομαδικό άθλημα, είναι να πιστεύεις σε αυτό που κάνεις. Ναι. Να πιστεύεις στο σύστημα, ναι. Όχι, είναι στο πολλά πράγματα. Σου. Είναι να πιστεύεις στον προπονητή, γιατί σε πιστεύει ο προπονητής. Παρόλο που όταν τελείωσε χρονιά πήγε πια στο Μαμαντζιόλα, Αχιλέα. Και του λέει, Αχιλέα, δεν σε έβαζα τόσο πολύ. Όχι, λέει, δεν σε πίστευα τόσο πολύ. Δεν ήσουν τόσο καλός όσο έπαιζες μέχρι εκείνη την περίοδο. Μετά πήρε τον Τέπς πάνω στη θέση του. Πήρε τον Τέπς πάνω στη θέση, το άλλαξε, έβγαλε τον Παλογιάννη πιο ελεύθερο. Πιο ελεύθερο. Έπαιζε και ο Αχιλλέας, δεν είναι ότι έπαιζε. Απλώς πήγε και τον εξήγησε. Ο Τέπς στο τέλος 20 βασικό. Ναι, ο Τέπς ήταν σούπερ στο τέλος. Παίξε στο NBA αυτός, δεν ήταν. Στο NBA έπαιζε. Ναι. Τον κόψαν από το, ναι, τον κόψαν από το NBA και τον πήραμε εμείς. Δεν ήταν κανένα τυχαίο. Καλό παίχτη ήταν. Ο Μπόνερ ήταν παιχτάρα. Ο Μπόνερ ήταν. Ο Μπόνερ μέχρι τα Χριστούγεννα. Κοίταξε, παλιά, επειδή υπήρχε μεγάλη διακοπή στα Χριστούγεννα, φεύγανε οι Αμερικάνοι. Ήτανε 50-50. Ή θα γυρίσει 10 φορές καλύτερος ή 10 φορές χειρότερος. Μόνο που πηγαίναν Αμερική. Ο Μπόνερ γύρισε 10 φορές καλύτερος. Ναι. Ήταν απίστευτος. Δεν ξέρω γιατί δεν έμεινε αυτός. Έπρεπε να μείνει. Ήτανε
Απίστευτος παίκτης. Κτίνος, φίλε. Κτίνος. Κτίνος και τον μπριζώναμε συνέχεια, εγώ και ο Ρετζιάς, για τον Τζίτουμ. Θυμάσαι τον Τζίτουμ. Μέλβι Τζίτουμ. Περιστέρι, Δάφνη. Τότε έπαιζε Περιστέρι. Mm. Και αυτοί οι δύο ήταν πολύ καλή αμυντική και οι δύο. Πολεμάγαν ποιος θα βγει πρώτος κλέφτης. Mm. Τώρα μιλάμε τρία κλεψίματα μέσα όρο. Που τώρα τα κλεψίματα είναι ένα. Στο διάστημα, ναι. Ναι. Και μόλις τον έλειπε τον Τζίτουμ, μου λέγε baseline Γιάννης, baseline Γιάννης. Baseline, ξέρεις, σημαίνει πήγαινε, ερχόταν, πήγαινε εγώ για παγίδα, σάντουιτς, κλακ, πάρτον. Ο οποίος ξέρα και ήταν ο Τζίτουμ, δεν ήταν εκτίνος. Ναι, αλλά ήταν παιχτάρα. Ναι, παιχτάρα ήταν, ναι. Παιχτάρα. Δεν είχε όγκο. Όχι, όχι. Ήταν λεπτός, ήταν σουλούπι κούκο σε μαύρο. Ξέρεις ότι ο Μπόνερ έπαιζε στους New York Knicks και όταν έπαιζε Chicago Bulls με Νέα Υόρκη, όταν δεν μάρκαρε ο Starks, τον Τζόρνταν, ο Τζον Starks. Ναι. Αυτό ήταν η αλλαγή του για να μάρκαρε τον Τζόρνταν. Μιλάμε τα πόδια του και το κορμί του γενικά ήταν. Ο Starks, τι ξύλο παίζαν αυτοί οι δύο. Φίλοι. Και έπινε για να βάρει λίγο. Ο Μπόνερ. Ο Μπόνερ, ναι. Μπήρα, ναι, ήταν. Ξεκάθαρα έπινε. Αυτό ήταν. Μαύρο που δεν πίνει, φίλε, δεν σέβεται τον εαυτό του. Τώρα. Ναι. Εντάξει, μεταξύ μα το μιλάμε. Αμερικάνος. Και λέει ο Σκάσμα για την προπονητή. Α, λέει, δεν χρειάζεται λέει, να κοιμάστε στα σπίτια σα. Λέει, τι 12 ώρα όταν έχουμε αγώνα. Στο NBA δεν γίνεται αυτό. Τον κυνηγούσε ο Βασίλη Οικονομίδη. Τι λε, ρε. Σουβαρά, μιλάω. Δεν το χωνέψαν ποτέ αυτό. Όσοι έρχονται από το NBA και του λε ότι εδώ έχουμε ιστορικού κανονισμού, εδώ έχουμε. Πώς το λένε, ξέρεις, 12 ώρα στα κρεβάτια σας. Όταν παίζεις στο NBA εκτός έδρας. Δεν έχει. Σου λένε στο NBA, υπάρχει το ξενοδοχείο, ας πούμε το Hilton, το καλύτερο ξενοδοχείο, και ο αγώνας είναι 6. Στις 5 και 10 πρέπει να είσαι έτοιμος. Δηλαδή με δεμένα τα πόδια, με tape και με. Δηλαδή έτοιμος για ζέσταμα. Για το meeting, για το ζέσταμα. Δεν τους νοιάζει τι θα φας, τι ώρα θα φας, πού θα κοιμηθείς. Λέει ότι έχει ένα λεωφορείο για το αεροδρόμιο, για τους μικρούς ή ξέρεις αυτοί που θέλουν να πάνε. Πρώτον όλοι νοικιάζουν λιμουζίνες. Δηλαδή φτάνει το αεροπλάνο, 10 λιμουζίνες, παίρνουν τους παίκτες και τα λέμε στον αγώνα. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν ούτε φαγητό υπάρχει. Και σου δίνουν pocket money. Σου δίνουν νομίζω τότε που πήγα εγώ έστω για αυτές τις λίγες μέρες, $120. Για να έχεις για να. Κυκλοφορείς. Ναι. Να νοικιάσεις μια λιμουζίνα. Δεν φτάνουν. Και ερχόταν ο Βίνς Κάρτερ εκεί πέρα και έλεγε ζάρια. Τι ζάρια, τα 120. Ζάρια, μέσα στο αεροπλάνο. Χαρτιά και τέτοια. Έτσι, μια ρηξιά. Βίνς Κάρτερ. Βίνς Κάρτερ. Πεχτάρα. Ακόμα παίζει. Παίζει, παίζει ναι. Ναι. Ίδια ηλικία. Πάω στο Βίνς Κάρτερ και το λέω. Πρέπει να αλλάξει νούμερο, το λέω. Φοράει το 15. Ούτε γύρισε να μην κοιτάξει. Ούτε. Έκανε πως δεν τ' άκουσε. Σημειώθηκες. Ναι, πάμε, ναι. Διάλειμμα. Πάμε. Για να καταλάβεις, φίλε, πως εξελίσσεται τη δημοσιογραφία. Νούμερο ένα θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Σου βγάζει πάντα όταν κατεβάζεις, δε αγόρι μου, σου βγάζει πάντα ένα που έχει χιλιοδιαβαστεί. Και είναι αυτό που είναι τη φωτογραφία της Μπούντου, ρε φίλε. Εντάξει. Ντουντού. Η Μπούντου η οποία ποζάρει σε άλλο φακό. Ο Αζεβέδο σε άλλο φακό. Και πίσω ο κολλητό σου. Το φάντασμα δίπλα κοιτάει στο περπέραν. Τέλος πάντων. Για το αεροδρόμιο είναι η Ντουντού. 8 φορές με ρώτησε. Τι. Ποιος θα πάει στο αεροδρόμιο το βράδυ. Λέω ποιος τι έγινε. Έρχεται ο Αζεβέδο μου λέει. Εντάξει, υπεύθυνη υποδοχή Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών. Πήγε η Ντουντού. Μήπως είναι Λατίνα. Είναι, ρε, είναι. Η ενδυνάμει πάμε Λάντερσον. Τις έχω πει. Είναι η ενδυνάμει πάμε Λάντερσον. Είναι. Δηλαδή, άμα δουλέψει λίγο. Δεν είναι. Είναι. Ίδιο ύψος με την Πάμελα. Όχι, πιο ψηλή είναι. Η Μπούντου πιο ψηλή. Ναι. Ωραία. Γιατί την έχω δει την Πάμελα από κοντά. Πού την είδε. Α, ιστορία στη, μεγάλη. Στη γιορτή των Καραγκούνιδων, πού. Πήγαμε στο Σύνταγμα. τον Κώστα το Μαρτάκι. Με Μαρτά ήτανε. Ρε, με Μαρτάκι. Ο χειρότερος που έχω δει live στη ζωή μου, με διαφορά. Αυτός και ο γιος του Βαρδί. Καλός είναι ο Μαρτάκης, ρε. Τι καλός είναι, δύο τραγούδια, άντεξε και έφυγε. Αφού ακούς τις βλακίες αυτές που τρυπάνε τα μυαλά σου. Εγώ και τις βλακίες σου ακούω καμιά φορά, αλλά κάθομαι, ακούω και 10 τραγούδια. Ή σουρώνω και δεν ακούω. Ωραία.
Γιατί αυτή είναι η λύση πάντα. Να σου πω κάτι. Πώς έχεις κάνει εσύ βραδινές εξόδους, δηλαδή, πού πας σε μπαράκια και αυτό είναι και περνάς ωραία. Με έχεις δει ποτέ να βγαίνω με παρέα? Όχι, πες, αυτό μπορεί να μην το ξέρεις. Δεν καταλαβαίνεις τι κάνω εγώ. Δηλαδή, τι βγαίνω κάνετε. Μόνος. Ναι, βγαίνεις μόνος. Πας σε πέντε μπαράκια. Εμένα η φίλη μου. Πίνεις και μετά πας σπίτι σου. Τι είναι αυτό? Κάνεις λάθος, μπερδεύεσαι. Όταν βγαίνεις. Βγαίνω. Θα βγω μία φορά, δύο φορές, τρεις, όσο αντέχεις. Όχι, βγαίνω. Ξεκινάω. Ναι. Πάω στα κοντινά τα μπαρ. Γεμίζω. Ναι. Η δική μου ξέρω που είναι απλωμένη. Πού δουλεύει ο τάδε κολλητός, πού είναι η παρέα μου. Τις μουσικές αυτά που θες να φτιάξεις κεφάλι. Με τον ωραίο δεν χρειάζομαι τρόπο. Να φτιάχνω κεφάλι με μουσικές. Άρα πώς διασκεδάζεσαι εσύ? Πάω, κάνω χαβά με όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η διασκεδασή σου. Ναι. Εκεί διαφέρομαι, φίλε. Εγώ άμα δεν ακούσω λαϊκό, δεν θέλω να μιλάω. Τι άλλο συζήτησα, πιάσω. Όχι, εγώ χαβαλέ κάνω. Εντάξει, διαφορετικοί είμαστε. Δεν μπορώ, άμα δεν κάνω χαβά δεν μπορώ. Αντέχω μια ώρα παραπάνω, δεν μπορώ. Εμά δεν θα κάνω μαζί σου χαβά, άμα δεν μιλάς εσύ θα βρω άλλον. Φίλε, πάω για να διασκεδάσω, βγαίνω έξω για να διασκεδάσω. Δεν βγαίνω, διασκεδάσω, δεν δεν βγαίνω για να πάω να κάνω χαβαλέ με τους φίλους μου. Χαβαλέ, πάμε σε ένα σπίτι, πάμε σε μια καφετέρια και πέρασε ένα καφενείο και καθόμαστε και μαλακιζόμαστε. Ναι. Ή πάμε στο Μάικ, του έχουμε δύο πινελίκια και φεύγουμε. Ναι. Είναι και αυτό μια λύση. Δύο πράγματα δεν αντέχω στα μπουζούκια όποτε πάω. Να μου μιλάνε όλη την ώρα και να κάνουμε και να τσουγκρίζουμε το ποτά όλη την ώρα. Αφού έχουμε βγει μαζί, δεν μιλάμε. Ναι, δεν σε μιλάω εγώ, εσύ μου μιλάς. Ήρθαμε εδώ πέρα να ακούσουμε, δεν ήρθαμε για να. Τι να ακούσουμε, στο Σφήνο ήμασταν. Πώς λέγεται αυτός? Γελάει ο Μπιλς. Φαντάζομαι ότι. Πώς το λένε αυτό, να ρε. Δεν πάγω σε αυτούς, ρε. Τόνι Σφήνος δεν λέγεται, πώς λέγεται? Όχι, είχαμε, δεν πάει. Πήγαμε. Μαζί ήμασταν, ρε. Και μετά πήγαμε στο Μενιδιάτη. Μήπως είπες ότι πήγες αλλού, μάλλον. Καρφώθηκε τώρα. Ακούει. Με σένα. Εντάξει, εσένα, Μπιλ, όλοι κάνουν τι κάνουν. Με είπε με τον ψηλό ήμουνα. Με τον ψηλό, έτσι που βγήκε τώρα. Καλά, εμένα συνάδελφο με είχε στο τηλέφωνο του κόλκα 1, κόλκα 2, κόλκα 3, κόλκα 4. Ήταν οικομένε του. Ωραία. Και έστελνα μηνύματα τα βόδια 3 η ώρα και έλεγε Γιάννη, καλά, ο μαλάκα σου στέλνει τέτοια ώρα μήνυμα. Πού να ξέρω εγώ ότι με είχε. Ναι, έτσι με είχαν και εμένα, τι νομίζει. Ποιο θα είναι πιστευτό ότι στέλνει μηνύματα 4 η ώρα? Ο μαλάκα. Βάλε κόλκα. Δύο. Ο κόλκα 2. Δύο, κόλκα 3, κόλκα 4 με είχε. Δεν μπορώ. Όταν βγαίνω, αδερφέ, έξω, μόλις ψηλώ έτσι πιο δύο ποτηράκια γιατί τόσο πίνω. Γέλασε και το σφουγγάρι από το μικρόφωνο. Θέλω να ακούω τη μουσική. Τώρα, βάλε κανένα τραγούδι από κάτω, ρε. Τι μουσική να ακούσεις, γιατί δεν με παράτησες και... Πώς μπορείς. Είμαι Έλληνας, ρε φίλε. Διασκέδαση, ελληνική μουσική. Και όμως φίλε, το ακροατήριό μας μου θυμίζει ότι δεν ήσουν με Γιαννούλη πέρσι στο Σφήνο. Να, το βλέπεις. Ο Κολκαζίο ήταν. Τότε μου πήγες με τον κολλητό σου. Δεν ξέρω με ποιον πήγες. Δεν είμαι δεν με κάλεσες. Στον Παλμπαρέλα μαζί. Δεν με κάλεσες. Δεν είμαι και από τα παιδιά που λένε όχι. Ναι. Οπότε στο δεν με κάλεσες. Στον μαζί. Εγώ εσύ Μιλή. Ο κολλητό σου. Που είχε τη δεσμίδα ξεχασμένη στο Μπουφάν. Αυτό ήταν σε λαϊκή βραδιά. Σε Τόνι Σφήνο που είναι φοβερό καλλιτέχνη, ωραίο και αυτά. Δεν πάω. Δεν ποιος κάνω κέφι. Τι ποιος τραγουδούσε? Ξέρω εγώ, η Πέγκη Ζήνα. Α, η Κοκκίνου ήταν. Α, με Κοκκίνου ήμασταν. Κοκκίνου ήταν, ναι. Να, είδες. Κοκκίνου ήταν, ναι. Καλλιτέχνης, ωραία. Όμορφη παρουσία, σκηνική παρουσία, τραγουδάρες. Και μετά πήγαμε και ακούσαμε και Μενιδιάτη. Δεν ακούγαμε έτσι όπως πήγαμε και τέλος πάντων μια κουβέντα. Το ότι κουφαίνεσαι είναι μια λύση. Ποια μας έβαλε να κάτσουμε εκεί πέρα που κάτσαμε σε πολύ ωραίο τραπέζι? Ιωάννη. Α, μπράβο. Να τα λέμε αυτά. Η Ιωάννα είναι αδερφή μας, δεν πει στην πειράξη, είναι εχθρός. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Όλοι πιπινοπαρθένεις από τη χώρα. Ναι, για πες μου τώρα, πού θα μην πας μετά? Θα πεταχτούμε μια βόλτα στο Μαρίνο τον αδερφό, ρε φίλε. Πεταχτούμε μια βόλτα, τσε καιρό έχουμε να πάμε. Να δούμε και. Ναι, γιατί έχει πιεστεί και το κεφάλι μου τώρα τόσες μέρες με το site και με αυτά από όλη μέρα. Ναι, πρέπει να ξεσπάσεις λίγο σήμερα, ρε φίλε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι για πολλά γιατί έχει ταξίδι, είμαι και επαγγελματίας και ταξίδι. Τι γίνεται? Και εγώ έχω προπόνηση αύριο. Θα αναφέρω το διπλό. Πας Κέρκυρα αύριο, Ξέρεις με τις ομίλες, τι ώρα πετάτε? Τι ώρα πάτε? 6. Απόγευμα. Έχει ομίχλη τώρα, δεν πετάνε το πρωί. Γι' αυτό εγώ το είπα όταν φάγαμε τη φόρα με τον Πανιόνι, γιατί πρώτα μαθαίνεις, πρώτα παθαίνεις και μετά μαθαίνεις.
Τους λέω όλους κλείστε από γευματινές πτήσεις. Αυτό το πρόβλημα πότε θα λυθεί? Σήμερα, τρεις μήνες είπανε. Αυτός ο παπάς, το έχω ξαναπεί, πήρε το έργο γερμανική εταιρεία. Οι χειρότερες. Τέλος. Οι χειρότερες. Αργόστροφοι. By the book. Όλη την ώρα. Εδώ όμως δεν είναι by the book το έργο. Εδώ πρέπει να δουλεύει και ο εγκέφαλος για να λειτουργήσεις. Έχουν αφήσει ένα μικρό διάδρομο να σηκώνει τα αεροπλάνα. Του έχουν στείλει όλους στην καβάλα, φίλε. Και δεν είναι μόνο αυτό, πρόσεξε με. Όλους στην ο διάδρομος είναι μικρός και δεν πιάνει το ραντάρ. Είναι μακριά. Καταλαβες. Εγώ νομίζω το ραντάρ δεν δουλεύει καν. Από έγκυρες πληροφορίες που έχουμε. Εντάξει, έχεις έγκυρες πληροφορίες. Νομίζω η ίδια μας το είπε αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν απλά είναι, δεν λειτουργεί. Ξέρεις πώς πετάνε. Άμα βλέπει ο πιλότος για να ανέβει το, για να απογειωθεί το αεροπλάνο, θέλει 150 μέτρα. Για να προσγειωθεί θέλει 600-700 μέτρα. Το οποίο δεν μπορείς να το υπολογίσεις με το μάτι, γι' αυτό δεν προσγειώνονται τα αεροπλάνα. Να απογειωθούν μπορούν. Μάλιστα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν δουλεύει το αεροδρόμιο. Εντάξει, φίλε, too much αυτό που γίνεται. Ναι. Άντε να τελειώνει γιατί μας κούρασε. Έλα να πούμε και την ατζέντα του ΠΑΟΚ. Ναι. Σάββατο, ποδόσφαιρο K17 Super League, Ξάνθη ΠΑΟΚ στα πηγάδια. K15 Super League, Ξάνθη ΠΑΟΚ στα πηγάδια. 12.30. ΠΑΟΚ Πανιώνιος 4.30 αύριο στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Με ρετρό εμφανίσεις. Πόλο Α1 Δρόν, Ιδραϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ επικινδυνεύουμε να πέσουμε, είναι το μόνο τμήμα. Το πολλό. Ναι, handball ανδρών, ΠΑΟΚ Χάντ στη Μίκρα. Πρώτοι είμαστε. Το handball όχι. Νομίζω η ΑΕΚ είναι. Βόλεϊ Α2 γυναικών, ΕΑ Λαρίσης, ΠΑΟΚ γήπεδο Νεάπολης, στη Λάρισα είναι αυτή η Νεάπολη. Νεάπολη είναι δίπλα στις φυλακές. Δίπλα στα ΤΕΗ και στις φυλακές. Κυριακή, K20 Super League ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, ναι, Κέρκυρα ΠΑΟΚ 12 η ώρα στο γήπεδο του Κανονιού. Ποτέ δεν πάμε στην ΚΑΠΑ20. Γιατί, για γουρί. Δεν ξυπνάμε. πού να ξυπνάς στην Κέρκυρα, ξέρεις τι τραβάμε κάθε φορά. Να πας στην Κέρκυρα. Φίλε, δεν μαζεύονται. Άστο. Μπάσκετ Α1 γυναικών. Πάω Αθηναϊκός, πάω Sports 1 στη 12. Και το Λίτα, τα φιλιά μας. Χάντμπολ Κύπελο γυναικών. Φιλότας Φλόρινας και Κοτοχωριανή μου, ΠΑΟΚ. Στο Αμίντεο. Ποδόσφαιρο ανδρών Super League Κυριακή στις 3 Κέρκυρα ΠΑΟΚ. 3 η ώρα. Να ξυπνήσεις να το δεις. Ποδόσφαιρο γυναικών Άλβα Εθνική Όφη ΠΑΟΚ στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Και βόλεϊ ανδρών ΠΑΟΚ Παναχαϊκή Κατσουράνης 7.30 ώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Αυτά είναι τα νέα. Εμείς κάπου εδώ θα πάρουμε το δρόμο μας. Τα παιδιά με το μαγκαζίνο είναι έτοιμα. Θανάσης Κοινώνης, Νίκος Παπαδόπουλος. Πολύ ωραία συνέντευξη Διαμαντόπουλου. Την έχω μοιράσει ήδη στα ΜΜΕ. Το ηχητικό, να ξέρεις. Ναι. Έχει γίνει πολύ γρήγορα η διαδικασία. Ναι. Γιατί δεν υπάρχουν αντανακλαστικά. Θα μπει και στο site μας. Βεβαίως. G-Point, gpavlapoint.gr. Ο Γιαννούλης βάζει πρωταγωνιστές στα αθλήματα να λένε ιστορίες. Τον κολλητό σου που θα το βάλεις. Ποιον? Με ονόματα. Ποιον θες? Το βρίζω που θα τον βάζεις να πει την ιστορία μία από τις 5.000 που έχει να πει. Υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι. Αυτός είναι ο κορυφαίος. Αυτός... Λόγω του ότι ο ίδιος τα έχει καταφέρει αυτά που έχει κάνει. Όλοι έχουν καταφέρει πολλά πράγματα. Αυτά που έχει κάνει ο Βρίζας νομίζω ότι... Του Βρίζα η καριέρα, γιατί τώρα τον έχετε λίγο παραμελήσει. Εγώ. Όλοι. Η καριέρα του Βρίζα είναι απίστευτη. Δεν είναι σε μένα, σε αυτούς τον Βρίζο πίστε. Έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ και έχει παίξει Ευρώπη πολλά χρόνια. Εννοείται. Και έπαιξε και καλά. Εννοείται. Και σε μεγάλες ομάδες. Σε μεγάλες ομάδες. Έπαιξε Φιωρεντίνα. Έπαιξε Τωρίνο. Έπαιξε Περούτσι. Μια ιστορία. Έπαιξε Θέλτα. Βέβαια. Εθνική. ΠΑΟΚ γύρισε. Τεχνικός διευθυντής. Πρόεδρος. Πρόεδρος. Όλα τα έχει κάνει. Πάω ξάκι. Πάμε. Δεν προετοιμάζουμε το έδαφος για επιστροφή. Δεν έρχεται. Μην τσακιστεί. Μην... Τι είναι να έρθει, να γυρίσει. Μπα δεν θα με το έλεγε. Δεν γυρίζει ούτε με σφαίρες. Εντάξει. Δεν πειράζει. Πάμε. Αν γίνεις GM εσύ θα τον θες. Αφού αυτός είναι GM. Ρε. Είναι ο μόνος που αν μου πει άσε εγώ θα πω εντάξει εσύ.
Αλλά 30.000 και ένα ευρώ. Ταρίφα πλέον. Όποιος και να αναλάβει 30.000 και ένα ευρώ. Τον άλλο πόσα το δίνανε. Τον άλλο τον άρχισε, ένα άρχισε. Πόσα λέγανε αυτόν. Άρχισε 1 εκατομμύριο το χρόνο. Δώσε πριν 100 το μήνα, ε. 80 δεν είναι. Α, ναι, 12 μήνες. Και έβεσαν το ζήσι που πήγαινε 7 το μήνα. Έχει, έχει. Έχει πολλά. Που τα 7 του μήνα του ζήσει, αυτό τα φύγει από μια μεταγραφή. Τα 7, δύο μέσα, σουκού. Ένα σουκού. Ένα σουκού του ζήσει. Δικάμ, 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 δικάμ. Φέρμε, φέρμε 5 ευρώ παρουτσί. Τι έγινε, ρε. Τι ζούμε. Εντάξει, όλα καλά, χρυσό παιδί, αδερφός. Καμιά φορά, να πούμε, θα τα βάλουμε κάτω έτσι όπως τα έχουμε ζήσει. Ωραία, και θα, ξέρεις τι, θα λέω, γράφουμε ιστορίες, πότε αρχίζω να γράφω για άλλους εγώ. Αυτό είναι το επόμενο μου βήμα. Αλλά ωραίο αυτό. Ιστορίες με άλλους. Θα πέσουν μηνύσεις, μολότοβ, καμένο αυτοκίνητο. Ότο καλογεράς. Θα μας σώσει. Ότο καλογεράς. Πρέπει να πας. Άντε, γεια σας. Bye.